Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με μια μικρή καθυστέρηση, λόγω απόψε ήταν το τροπάριο της Κασιανής, ξεκινάει μια έκτακτη εκπομπή επικοινωνία με τέσσερις εκλεκτούς καλεσμένους. Όμως, απόψε μαζί μου είναι ο Νίκος Κοσμαδάκης, είναι η παλιά γενιά και η νέα γενιά, διαγεκριμένος δημοσιογράφος και πολιτικός επιστήμονας. Καλησπέρα, Νικόλα. Γιώργο, πραγματικά κοκκινίζω. Μου έδωσες μια πάρα πολύ καλή πάσα. Φίλοι και φίλες, ενώ κάθε Τρίτη έχω την εκπομπή τέτα τέτ να την παρουσιάζω, σήμερα η εκπομπή είναι πολιτική, είναι πολιτικού περιεχομένου. Δεν είναι κοινωνικό περιεχόμενο η εκπομπή σήμερα, είναι πολιτικού περιεχομένου. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις του Δήμου Ηρακλείου. Αλλά ας μην μακρηγορώ άλλο και ας γνωρίσουμε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα τέσσερις υποψηφίους δημάρχους. Τέσσερις ανθρώπους που θα διεκδικήσουν την ψήφο των δημοτών του Ηρακλείου. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Ας γνωρίσουμε πρώτα τις κυρίες απόψινής βραδιάς. Έχουμε λοιπόν την κυρία Λιάνα Σταρίδα, η οποία είναι επικεφαλής του συνδυασμού Ηράκλειο Εναλλαγή. Κυρία Σταρίδα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Στα αριστερά μου έχω την επικεφαλής του συνδυασμού Βαγγελιό Σχιναράκη Λιάκη. Κεφαλής του συνδυασμού Ηράκλειο Αναξίζει. Κυρία Σχιναράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Κοσμαδάκη, και στον κύριο Σχιντηράκη και στους υπόλοιπους και στη Λιάνα. Και που μας. Καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους και με το καλό στην Ανάσταση. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μανώλη Βασιλάκη, ο οποίος είναι επικεφαλής του συνδυασμού Ηράκλειο Πρωτοβουλία. Κύριε Βασιλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κοσμαδάκη, κύριε Σχιντηράκη, κυρίες και κύριοι του πάνελ και βέβαια καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες μας, τους τηλεθεατές. Σωστά. Και τις τηλεθεάτριες. Ναι. Και έχουμε και τον κύριο Πέτρο Νιωτάκη, τον επικεφαλής του Συνδυασμού Σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου Άμεση Δημοκρατία. Κύριε Νιωτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εύχομαι να είναι αυτή η περίοδος, μια γόνιμη περίοδος για όλους τους υποψηφίους, αλλά κυρίως για την πόλη και τους πολίτες. Εγώ, Νίκο, θα ήθελα να προσθέσω εδώ πριν αρχίσουμε την κουβέντα μας ότι θα είναι καταρχήν μια πολύ ζεστή κουβέντα. Δεν θα κρατήσουμε τύπους, αλλά το μόνο που θα παρακαλούσα είναι αν μπορούσαμε να είμαστε σύντομοι στις απαντήσεις μας για να πούμε πιο πολλά στη συνέχεια. Αυτό είναι το βασικότερο. Γιατί πολλές φορές εν τη ρήμη του λόγου πλατιάζουμε και αυτό και χάνει ο κόσμος τον ηρεμό της σκέψης και αλλάζει κανάλι. Αυτό λοιπόν είναι, το έχω δει πολλές φορές. Θα μας κάνεις νόημα. Θα ήθελα, θα ήθελα να αυτολογοκριθούμε μόνοι μας. Θα έλεγα ναι. Έλα, λοιπόν, επειδή λοιπόν το λακωνίζεται στη φιλοσοφία, ας ξεκινήσουμε μια σύντομη τοποθέτηση από τον καθένα από εσάς. Κυρία Σταρίδα, να μας πείτε πώς οραματίζεστε εσείς το ρόλο σας σε περίπτωση που είστε η επόμενη δήμαρχος του Δήμου Ηρακλείου. Είπες να είναι σύντομο, ε. Ναι. Δύο λεπτά. Καθοριστικό. Αποφασιστικό όσον αφορά τις τομές που πρέπει να γίνουν στην πόλη και με προοπτική να πετύχω μια πόλη καθαρή, πράσινη, ελκυστική, αγκαλιά με τους πολίτες, τους δημότες και της πόλης και της περιφέρειας, γιατί μόνο με συλλογική προσπάθεια μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Κυρία Σχιναράκη, το ίδιο ερώτημα και εσάς. Θεωρώ ότι ο Δήμαρχος σε κάθε πόλη πρέπει να είναι δίπλα στους πολίτες καθημερινά. Άρα δηλαδή πρέπει να είναι εκτός. Έχω πει πάρα πολλές φορές, ωραίο κτίριο η Λότζια, μου αρέσει πάρα πολύ, αποτελεί κόσμημα για την πόλη μας. Είναι ένα μνημείο, η Λιάνα θα μπορούσε να πει εξαιτίας και της ιδιότητάς της πολλά περισσότερα γι' αυτό. Αλλά ο Δήμαρχος πρέπει να είναι εκτός και ιδιαίτερα τώρα που έχουμε και το περιαστικό κομμάτι στο Δήμο, δεν έχουμε μόνο το αστικό, έχουμε την Αλικαρνασσό, την Παλιανή, το Γοργολαΐνη και το Τέμενος. Ο Δήμαρχος πρέπει να είναι εκτός, δίπλα στους πολίτες, στα προβλήματα, να συνδιαμορφώνει λύσεις, ούτως ώστε στην υλοποίηση να τους έχει συμμάχους. Αυτό είναι βασικό, προκειμένου η πόλη μας να γίνει πραγματικά μια πόλη που οι πολίτες θα νιώθουν ευτυχισμένοι και να μπορούν να δημιουργούν στη συνέχεια, γιατί θα νιώθουν ότι έχουν σύμμαχο τη Δημοτική Αρχή και όχι απέναντι για να τιμωρεί. Αυτό είναι βασικό. Βασικό είναι λοιπόν τα προβλήματα της καθημερινότητας να απαντώνται άμεσα, να απαντώνται με άμεσο τρόπο και βεβαίως
η χάραξη και η άσκηση πολιτικής για κάθε θέμα, ιδιαίτερα για τα θέματα που αφορούν, που αποτελούν μάλλον τη βαριά μας βιομηχανία, τουρισμός και αγροτική ανάπτυξη, να βάλει ο Δήμος τη δική του σφραγίδα. Μάλιστα. Να νιώσουν οι πολίτες σε κάθε γωνιά του Δήμου ότι είναι κοντά τους ο Δήμαρχος ή Δήμαρχος. Κύριε Βασιλάκη. Κύριε Χιντηράκη. Πώς οραματίζεστε το ρόλο του Δημάρχου? Ο ρόλος του Δημάρχου, ειδικά στη νέα εποχή, στην εποχή της απλής αναλογικής, είναι συνθετικός. Ο Δήμαρχος πρέπει να συνθέτει τις διάφορες απόψεις για να μπορεί η πόλη να προχωρεί. Πρέπει να εμπνέει ο Δήμαρχος, να έχει όραμα το οποίο θα μεταδίδει στους συνεργάτες του, στους δημοτικούς συμβούλους και στους πολίτες, να συντονίζει τις δημοτικές υπηρεσίες, να εκπροσωπεί το Δήμο, να είναι έτσι ο χαρακτήρας του, ώστε να είναι πραγματικά να ταυτίζεται ο πολίτης μαζί του, να θεωρεί ότι αυτός επαξίως με εκπροσωπεί, να διεκδικεί. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να διεκδικεί, αλλά ο Δήμαρχος θα είναι επικεφαλής στα κρίσιμα ζητήματα. Αυτός θα πάει στα Υπουργεία να διεκδικήσει, να συνομιλεί με τους δημότες με ταπεινότητα. Μάλιστα. Κύριε Νιωτάκη, να κάνω μια μικρή παραβολή. Η κυρία Ηλιάκη μου είχε πει κάποτε, η κυρία Σιναράκη, ότι πρέπει να είναι ηγέτης ο Δήμαρχος. Συμφωνείτε? Εγώ, και λοιπόν, μετά να πείτε τη δικιά σας τοποθέτηση. Επιτρέψτε μου, κύριε Χιντηράκη, να πω ότι δεν οραματίζομαι το Δήμαρχο, αλλά οραματίζομαι το Ηράκλειο, μια μητρόπολη στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Ξέρετε, οι συνθήκες οι οποίες έρχονται να συναντήσουν τις τοπικές κοινωνίες και το Ηράκλειο σε αυτή την εποχή όπου η παγκοσμιοποίηση δεν έχει μόνο αρνητικά, αλλά έχει και πολλά θετικά, τη βλέπω και τη φαντάζομαι ότι είναι η εποχή των Ελλήνων, των Κρητών και του Ηρακλείου. Οι προοπτικές που ανοίγονται μέσα από κοσμογονικές αλλαγές που έρχεται το επόμενο διάστημα μας δίνει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα και στο ραντεβού με την ιστορία αυτή τη φορά πρέπει να είμαστε παρόν και οι τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο το κεντρικό κράτος. Εγώ οραματίζομαι λοιπόν μια δημαρχία και μια τοπική αυτοδιοίκηση που κοιτάζει ισότιμα στα μάτια το κεντρικό κράτος. Οραματίζομαι μια τοπική αυτοδιοίκηση στην οποία ο πολίτης είναι πρωταγωνιστής, είναι συμμέτοχος, συνδιαμορφώνει μέσα από μεγάλο δημοκρατικό συμμετοχικό διάλογο αυτό το κοινό όραμα. Δεν θα είναι το όραμα του Πέτρου του Ινιωτάκη ή οποιοδήποτε άλλου δημάρχου ή οποιασδήποτε δημοτικής αρχής ή οποιονδήποτε δημοτικό συμβούλιο. Θα είναι το όραμα που όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι θα συναποφασίσουμε και θα βγάλουμε μπροστά για να καταστήσουμε το Ηράκλειο ηγέτιδα πόλη, πόλη ελκυστική, πόλο, όχι μόνο στα ενεργειακά και μεγάλα ζητήματα που έχουμε να συναντήσουμε, αλλά και στο επίπεδο του πολιτισμού, στο επίπεδο του επιχειρήν, της οικονομίας. Μία πόλη που μας αξίζει. Σας ευχαριστούμε για τη συντομία του λόγου, έτσι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να πάμε αλφαβητικά τώρα. Να πάμε τώρα στις ερωτήσεις. Ναι. Να ξεκινήσουμε πάλι από τις γυναίκες για λόγους οφθαλμοφανείς, έτσι. Κυρία Σταρίδα, μιλάτε στο πρόγραμμά σας για επιτροπές γειτονιάς. Μιλάτε για λαϊκές συνελεύσεις. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου θυμίζει λίγο συμμετοχικού χαρακτήρα, λίγο συνεργασία μεταξύ δημοτών και τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε τι εννοείτε λέγοντας επιτροπές γειτονιάς και λαϊκές συνελεύσεις? Καταρχάς, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχε και παλιότερα. Κάποτε καταργήθηκε. Επιτροπές γειτονιάς, λοιπόν, όταν λέω. Δεν δούλεψε όμως. Δεν δούλεψε. Δεν δούλεψε. Την εποχή του Ασλάνη. Ναι, την εποχή του Ασλάνη. Δεν δούλεψε. Δεν δούλεψε, αλλά μπορεί κάλλιστα να δουλέψει. Γιατί αυτό έχει προκύψει και από τις επαφές που είχα με τις γειτονιές και με τις συνοικίες, κυρίως τις υποβαθμισμένες συνοικίες εκτός τυχών, τις μακρινές δηλαδή, που οι ίδιοι πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο που το προτείνουν μόνοι τους. Προτείνουν τη συμμετοχή τους στην ενεργή με κάποιους που θα έχουν ενεργό ρόλο και θα παίρνουν την πρωτοβουλία να συσπηρώνουν και να, τη γειτονιά και να διεκδικούν τα θέματα που απασχολούν τη συγκεκριμένη γειτονιά. Διότι όλες οι γειτονιές έχουν κοινά προβλήματα, αλλά κάθε μία από αυτές έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, που απαιτεί άμεσες και εφικτές και λύσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν.
Αυτό λοιπόν, η Επιτροπή Γειτονιάς παίζει το ρόλο που σήμερα παίζουν κάποιοι πολύ ενεργοί, που δεν είναι όλοι, έτσι, κάποιοι πολύ ενεργοί πολιτιστικοί σύλλογοι. Αλλά φανταστείτε το αυτό όχι στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού συλλόγου μόνο, αλλά στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της Επιτροπής, του επικεφαλής ή κάποιων μελών της Επιτροπής Γειτονιάς στα δρόμενα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατανοητό ήταν αυτό. Το ίδιο όσον αφορά τις λαϊκές συνελεύσεις, θα γρήγορα να πω. Φυσικά αυτές δεν θα γίνονται κάθε τρεις και λίγο. Όταν θα υπάρξουν, θα τίθενται θέματα σοβαρά, τότε είναι υποχρέωση της Επιτροπής Γειτονιάς και των αρμοδίων αντιδημάρχων, δημάρχου κλπ. Να γίνεται μια λαϊκή συνέλευση ώστε της γειτονιάς, ώστε για συγκεκριμένο θέμα και για συγκεκριμένες προβλήματα. Κάτι σαν μικρό δημοψήφισμα εννοείται δηλαδή, στην γειτονιά. Όχι, να, θα πάρω ένα παράδειγμα. Μικρό... Ένα παράδειγμα για να μην το τραβήξουμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Ναι, έχουμε να πούμε πολλά, απλώς το κλείνω εκεί. Το θέμα του πάρκου, ας πούμε. Έτσι, ναι. Που είναι, ναι. Αντί για. Θα μπορούσε να είναι μια λαϊκή συνέλευση για το πώς θα γίνει. Όπως τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε το πάρκο την Πλατεία Ελευθερίας που επίκειται. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Κυρία Σκηνεράκη, είστε και πρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών, σωστά? Σωστά. Επαναλαμβάνετε συχνά ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει ταυτότητα. Τι εννοείτε ότι δεν έχει ταυτότητα? Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι σε σχέση με το Πολιτικό Σύνδεσμο Γυναικών, είναι ένας δυναμικός σύνδεσμος που αποτελείται από γυναίκες που ασχολούνται με τα κοινά, είτε αφορά την αυτοδιοίκηση, είτε την κεντρική πολιτική κοινή, είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το συνδικαλιστικό κίνημα, τους μαζικούς χώρους. Και είναι σημαντικό, γιατί αρχίζει πλέον να λειτουργεί εντελώς διαφορετικά η γυναικεία παρουσία, σοβαρή, στιβαρή, συγκροτημένη. Άρα μπορεί να βάλει δυναμικά τη σφραγίδα πολύ περισσότερο στα θέματα της αυτοδιοίκησης, αφού οι πολλαπλοί ρόλοι της γυναίκας της δίνουν τη δυνατότητα στα διάφορα θέματα να είναι αποτελεσματική. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός, αφορά τα τοπικά πράγματα, αφορά τα τοπικά δρόμενα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μπορεί η γυναίκα να βοηθήσει, άρα πρέπει να συμμετέχει. Άραστε. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν τα ψηφοδέλτια όλων 10 τον αριθμό στην πόλη του Ηρακλείου, καλό είναι να υπάρξουν πολλές γυναικείες παρουσίες για να αποτυπωθεί αυτό και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πραγματικά θα έχει μια διαφορετική τροπή. Τώρα σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του, ναι, Δήμου. Όταν, αλήθεια, όλο αυτό το διάστημα, ποιος είναι ο στόχος μας, ποια είναι η ταυτότητα της πόλης μας, τι πόλη ακριβώς έχουμε? Έχουμε μια πόλη που απλά διαχειρίζεται κάποια πράγματα και μας έδωσε την εικόνα σήμερα ότι έχει ένα τεράστιο αποθηματικό. Να το κάνουμε τι το αποθεματικό? Το αποθεματικό το θέλουμε και να μας πει ότι μείωσε τα δάνεια κατά 200.000 ευρώ, εκεί που ήταν ας πούμε 26 εκατομμύρια, τα έκαναν 25.800.000. Δεν καταλαβαίνει ο πολίτης πολλά πράγματα. Άρα. Ο πολίτης θέλει να νιώθει ότι ο Δήμος του είναι ένας Δήμος που αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης. Αναδεικνύει δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε μια τουριστική πόλη, αρχίζουμε να γινόμαστε πόλη Σαββατοκύριακου, αλλά με τη σφραγίδα περισσότερο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, χωρίς να έχουν σύμμαχο την δημοτική αρχή, και αυτό είναι ένα θέμα. Και το δεύτερο είναι ότι ο αγροτικός τομέας, αφού έχουμε και το περιαστικό κομμάτι, δίνει την εικόνα, επειδή ακριβώς είχαμε περιοδίες σε 15 χωριά του Δήμου μας τις τελευταίες μέρες, μας έδωσαν την εικόνα ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει ασχοληθεί καν με ένα βασικό θέμα, την άρδευση στα χωριά μας. Έχουμε ερωτήσεις, παρακαλώ. Πολύ μεγάλο. Μια ερώτηση για τη συνέχεια. Που πρέπει να απαντηθεί για να νιώθει ο πολίτης ότι πραγματικά έχει τη Δημοτική Αρχή δίπλα του, στα προβλήματά του, σύμμαχό του και αρρωγό στην καθημερινότητα αυτή. Μάλιστα. Κύριε Βασιλάκη, ο λόγος τώρα σε εσάς. Η Ηράκλεια Πρωτοβουλία είναι η μακροβιότερη δημοτική παράταξη στην Ελλάδα. Έχετε αυτοπροσδιοριστεί ως παράταξη ότι είστε πολιτικά ανεξάρτητη παράταξη. Η ερώτηση που σας θέτω είναι η εξής. Γιατί πρέπει να σε εμπιστευτεί ο Δημότης Ηρακλείου? Αυτά που είπατε ήδη είναι στοιχεία εμπιστοσύνης. Δηλαδή, εμείς ιδρύσαμε
την Ηράκλεια Πρωτοβουλία το 1994 ως μια ανεξάρτητη παράταξη την εποχή της παντοδυναμίας των κομμάτων. Και μας έλεγαν πού πάτε, τι πάτε να κάνετε, και όμως καταφέραμε και πήραμε δύο φορές 15% ως ανεξάρτητη παράταξη. Με μένα είχα την τιμή να είμαι και τότε επικεφαλής. Και μείναμε από τότε μέχρι σήμερα. Είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι. Σήμερα όλοι θέλουν να δηλώσουν ανεξάρτητοι. Τότε ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Και έχουμε συνεργαστεί επικοδομητικά με την παράταξη του κ. Κουράκη. Έχουμε κάνει επικοδομητική αντιπολίτευση στον κ. Ασλάνη. Και τα τελευταία χρόνια που δεν συμμετείχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε δραστήριοι με προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή, πάρα πολλές, με ομιλίες, με πολιτιστικές εκδηλώσεις. Άρα έχουμε μία ταυτότητα, έχουμε μία ιστορία η οποία εγγυάται την περαιτέρω πορεία μας. Μάλιστα. Κύριε Νιωτάκη, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι θα πει η έξυπνη πόλη? Και ξέρετε γιατί το λέω, γιατί έχετε κάνει κάποιες ενέργειες που αποδώσανε στο παρελθόν. Νομίζω ότι... Ποια είναι η έξυπνη πόλη? Η έξυπνη πόλη είναι αυτή η πόλη, κύριε Χιντηράκη, η οποία καταφέρνει να πάρει τις δεξιότητες των πολιτών, πόσο μάλλον όταν έχουμε μια πόλη όπως το Ηράκλειο, που έχει τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα, και το πανεπιστήμιό μας, και το ΤΕΙ, το οποίο γίνεται πανεπιστήμιο, και το ΙΤΕΤ, ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, να συμπράξει με τις τοπικές κοινωνίες, να συμπράξει με τα επιμελητήρια, να συμπράξει με την τοπική αυτοδιοίκηση, να πάρεις εργαλεία και να τα αποδώσεις στον πολίτη. Και να κάνεις εργαλεία τα οποία του κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Και πρέπει να είναι μια από τις προτάσεις μας η επόμενη Δημοτική Αρχή και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να υποστηρίξει τις έξυπνες εφαρμογές στην πόλη. Για παράδειγμα, έξυπνος οδοφωτισμός. Για φανταστείτε, κύριε Χιντηράκη, ένα φωτιστικό το οποίο μετά τη μία τη νύχτα, όταν δεν θα έχει κίνηση ο δρόμος, γιατί με αισθητήρες θα μπορείς να πιάνεις την κίνηση, να σβήνει ή να χαμηλώνει την ένταση. Για φανταστείτε κάποιους κάδους οι οποίοι θα ξέρουν μέσα από το κέντρο ανακύκλωσης αν είναι γεμάτος ή μεσαίος ή άδειος, ώστε το απορριμματοφόρο να μην περάσει. Για φανταστείτε στο κινητό σας, ξεκινώντας από το σπίτι σας, να ξεκινάτε και να έχετε τις θέσεις πάρκινγκ σε όλους τους δρόμους του Ηρακλείου και να ξέρετε με πλοήγηση ακριβώς πού θα πάτε για να βρείτε. Δεν θα έχουμε τράφικ και θα έχετε μια εξασφαλισμένη θέση. Αρχίζει να ξέρετε να χειρίζετε το κινητό. Νομίζω τώρα ότι οι νέες γενιές στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Χιντηράκη, τις τεχνολογίες τις παίζουν στα δαχτυλάκια τους. Άρα αυτό το οποίο πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να πάρουμε τις τεχνολογίες και να τις βάλουμε στην καθημερινότητα, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πολύτιμο εργαλείο το οποίο. Έχουμε το πλεονέκτημα στο Ηράκλειο, έχουμε ανθρώπους, έχουμε γνώση και πρέπει να πάμε σε τέτοιες συμπράξεις και να διαχυθεί η τεχνογνωσία και η γνώση στην κοινωνία και στην επιχειρηματικότητα. Άρα δεν αφορά η εξυπνάδα μόνο τον πειρασμό των εξόδων. Έχει διάφορες δράσεις. Έχει πάρα πολλές δράσεις και αν έχω ένα δευτερόλεπτο ακόμα να σας πω ότι φανταστείτε να μπορέσουμε να έχουμε τηλεμέτρηση της ίδρυυσης και της άρδευσης, να ελέγχουμε τη στάθμη μέσα από αισθητήρες της ποιότητας της γεωτρήσης μας και φανταστείτε ακόμα περισσότερο το πράσινο του Ηρακλείου να το ποτίζαμε μέσα από τα υπόγεια νερά τα οποία έχουμε και είναι άφθονα σε όλη την πόλη και να μπορείς να ελέγχεις τις δεξαμενές, να τροφοδοτεί μία δεξαμενή την άλλη. Αυτό θα πει έξυπνη πόλη και είναι πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε και θα τα κάνουμε στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ. Κυρία Σταρίδα, αν στις 26 Μαΐου είστε η επόμενη δήμαρχος Ηρακλείου, θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα των αρχαιολογικών ζωνών στην Κνωσό. Η ερώτηση που σας κάνω, το έχετε μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα και σας κάνω αυτή την ερώτηση ορμόμενος με αυτό που συμβαίνει με το ΚΑΣ στον Πειραιά, όπου μέσα σε μια νύχτα, ο Πειραιάς μετατράπηκε σε αρχαιολογική ζώνη. Το έχετε μελετήσει το θέμα και πώς θα δώσετε απάντηση σε αυτό? Δεν θέλουμε εμείς καταρχήν ότι ο κόσμος έχει συνδέσει τον αρχαιολόγο με την στασιμότητα της ανάπτυξης. Εντάξει, όχι, δεν φταίτε εσείς. Εγώ λέω όμως και με τη διάσωση των πιο σημαντικών τόπων. Μην κατηγορούμε τους αρχαιολόγους. Όχι, επειδή... Να απαντήσω, εύκολη ερώτηση αυτή. Είναι η δουλειά μου, είναι αδιανόητο να μην γνωρίζω τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει και ποια είναι η δυναμική αυτή όλη τη κατάσταση. Το θέμα των ζωνών λοιπόν στη Κνωσό είναι ένα τεράστιο θέμα και δεν είναι τωρινό. Είναι δεκαετιών. Όσο επεκτείνεται και αυτό
Το ξέρω επειδή συνεχίζονται διαρκώς οι ανασκαφικές έρευνες και συνεχώς επεκτείνεται τον ακτόρο και όλες οι εγκαταστάσεις του ακτόρου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια οριοθέτηση, λοιπόν, η οποία έχει τη δυναμική της. Πιθανόν, όσο συνεχίζονται οι ανασκαφικές έρευνες και διευρύνεται ο αρχαιολογικός χώρος, να αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Όπως επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο θα επεκταθεί και αν θα επεκταθεί η Β' ζώνη. Mm. Το οποίο είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, όπου η Β' ζώνη τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μπορεί να χτιστεί κάτι, αλλά υπό πολύ... Με επίβλεψη. Όχι μόνο με επίβλεψη, με πολύ αυστηρούς όρους. Mm. Όσον αφορά τη δόμηση, έτσι, την έκταση, την θέση, την πιθανή έβρεση αρχείων κτλ. Στην πρώτη, στην αλφαζόνη δεν επιτρέπεται τίποτα, το ξέρουμε πολύ καλό. Ότι επίσης θεωρώ ότι χρειάζεται, στην προσωπική μου άποψη, την οποία έχω εκθέσει και όταν ήμουν στην αρχαιολογική υπηρεσία, παρόλο που εγώ είμαι των μεσαιωνικών, έτσι, ναι, είμαι, ναι. Προτιμώ τις σύντριγες στις Βυζαντινές. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι εκείνο που προέχει, κατά τη δική μου τη γνώμη, πάντα, και επειδή επισκέπτομαι συχνά την Κνωσό, είναι η εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, διότι αυτό που ζούμε τώρα όσοι επισκεπτόμαστε. Από τη λέξη εγώ ντροπή, να μην την πείτε εσείς. Ναι, ότι εγώ του λέω είναι έσχος. Το πήγατε πιο πέρα. Το πήγα πιο πέρα. Ναι, δεν είναι εικόνα αυτή του πιο σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου. Όχι στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Κυρία Συνδράκη. Το διαβάζω αυτό λεξί. Πώς εννοείται τις συνθέσεις σε πνεύμα δημιουργίας όταν ο εκλογικός νόμος της απλής αναλογικής ευνοεί αρνητικά και τις συναλλαγές με την προσφορά δημοτικών αξιωμάτων. Συνθέσεις σε πνεύμα δημιουργίας, έχετε πει. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, κύριε Χιντηράκη και κύριε Κοσμαδάκη, για να δούμε αν πραγματικά ως πολιτικά στελέχη και αυτοδιοικητικά έχουμε εκείνη την παιδεία της συνεργασίας που επιβάλλει ο νέος νόμος μέσα από την απλή αναλογική. Εκεί θα δείξουμε πόσο αντέχουμε τη δημοκρατία, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ο νόμος Κλισθένης είναι μια μεγάλη πρόκληση στο κομμάτι αυτό των συνεργασιών, για να δείξει αν πραγματικά μπαίνεις και διεκδικείς για να συνθέσεις την καλύτερη δυνατή πρόταση, το καλύτερο επιχειρησιακό σχέδιο που θα υλοποιήσεις την επόμενη μέρα στο Δήμο ή αν μπαίνεις, γιατί ακριβώς θέλεις να έχεις απλά μια καρέκλα παράγοντα και να περιφέρεις το παραγοντιλίκι, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, στο Δήμο Ηρακλείου, προκειμένου να λες είμαι εγώ ο αρχηγός. Έτσι, εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα και θα μου επιτρέψετε να πάω και λίγο πιο μπροστά. Ίσως ο νόμος έπρεπε να δίνει ακόμα μια δημοκρατικότερη, θα έλεγα, ένα δημοκρατικότερο δείγμα, βάζοντας χωριστά τους υποψηφίους συμβούλους, όλους, δημοτικούς, γυναίκες και άντρες, να δώσει τη δυνατότητα δηλαδή στους πολίτες κάθε Δήμου να επιλέξουν τα καλύτερα αυτοδιοικητικά στελέχη, γιατί μπορεί κάποια να είναι στο ψηφοδέλτιο του κ. Βασιλάκη, στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Σταρίδα, του κ. Ινιωτάκη, της κυρίας Χιναράκη ή των υπολείπων που λείπουν σήμερα από το πάνελ, και να δώσει τη δυνατότητα ξεχωριστά ψηφοδέλτια των επικεφαλής, όπου θα δώσει τη δυνατότητα να ψηφίσει έναν από όλους. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Και θα έδινε το καλύτερο αποτέλεσμα, πιστέψτε με. Εδώ λοιπόν, μέσα από τον Κλισθένη, που μπορεί να υπάρχουν αρνητικά, αλλά υπάρχει και αυτό το θετικό, και θα πρέπει να αποκτήσουμε την κουλτούρα της συνεργασίας. Γιατί όταν λέμε ότι χρειάζεται ενιαίος βηματισμός μέσα στην κρίση τώρα, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε εθνικό επίπεδο για τη χώρα και τους πολίτες, πολύ δε περισσότερο είναι μια πρόκληση σε τοπικό επίπεδο να αποκτήσουμε αυτή την παιδεία και την κουλτούρα για να δείξουμε από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης ότι έχουμε τη διάθεση να συνεργαστούμε για τα τοπικά πράγματα. Άρα μπορούμε και στη συνέχεια να το επιβάλλουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όμως, το έχει ανάγκη ο τόπος. Κύριοι, θα έχετε δυσκολία στην αρχή. Αυτό πιστεύω τουλάχιστον εγώ βλέποντας. Εδώ θα φανούν, κύριε Χιντηράκη, ποιοι μπαίνουν πραγματικά για να δουλέψουν για τους πολίτες και ποιοι ή ποιες μπαίνουν γιατί θέλουν να το παίξουν, επιτρέψτε μου την έκφραση,
παράγοντες. Όμως το πρόβλημα του νόμου είναι και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που επιτρέπει τις μετακινήσεις, επιτρέπει δηλαδή τη μια στιγμή να ψηφίζεις αυτό και να ψηφίσεις εκείνο, να αλλάζεις παράταξη. Αυτό είναι λιγάκι ξένο με τις συνήθειες που είχαμε αποκτήσει μέχρι τώρα, δεν είναι? Προσέξτε να δείτε. Η συνδιαμόρφωση ενός επιχειρησιακού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα όταν υπάρχει ηγέτης, θα το επαναλάβω ξανά. Έτσι, όταν υπάρχει ηγέτης, να δρομολογεί τα πράγματα, να δρομολογούνται τα πράγματα σωστά. Και σας έχω πει πάρα πολλές φορές την εμπειρία που έζησα ως νομάρχης. Είχαμε το 65% στην νομαρχία, άρα το μαχαίρι και το πεπόνι μας είχε δώσει ο λαός της εξουσίας. Εμείς όμως πετύχαμε να διαμορφωθούν το 95% των αποφάσεων ομόφωνα και τα προγράμματα αναπτυξιακά, τα αναπτυξιακά πάλι ομόφωνα. Αυτό έδειξε κάτι. Υπήρχε η κουλτούρα, υπήρχε η συμφωνία. Οψόμεθα. Εγώ πάντως να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο. Πιστεύω ότι η αναλογική είναι η πιο δημοκρατική μέθοδος για διαδικασία λήψη αποφάσεων, κακά τα ψέματα. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κανείς από εδώ. Και θέλει αυτό που λέμε κουλτούρα συνεννόησης. Και δυστυχώς επειδή το σύστημα, το κράτος, το πολιτικό σύστημα, είτε σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής, είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν καλλιεργεί στους πολίτες είτε στους δημότες αυτή την κουλτούρα συνεννόησης, δυστυχώς η αναλογική εκ των προτέρων θα πέσει θύμα. Θύμα κάποιων πολιτικών. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κύριε Βασιλάκη, επειδή μας παίζει ο χρόνος. Είστε ένας άνθρωπος με τεράστιο απόθεμα αυτοδιοικητικής εμπειρίας. Θέλω να σας ρωτήσω. Έχετε διατελέσει κατά το παρελθόν αντιδήμαρχος πολεοδομίας. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα το ξέρουν οι δημότες μας. Το ξέρετε και εσείς ο ίδιος. Υπάρχει λύση σε αυτό? Κοιτάξτε, πρέπει μετά τα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης να γίνει μια αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τους δημότες. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε στους... να ακούσουμε τον κόσμο, να δοκιμάσουμε πράγματα, να συνεννοηθούμε. Πρέπει όμως θα γίνει συνδυασμός επιστημονικής εργασίας και συνεννόησης με τον κόσμο. Και θα πρέπει να λύσουμε το θέμα της στάθμευσης των κατοίκων της παλιάς πόλης, να δώσουμε δηλαδή ευκαιρίες στάθμευσης στους κατοίκους αυτούς, όχι στον καθένα μια θέση, αυτό δεν γίνεται, αλλά να δώσουμε θέσεις που θα είναι προορισμένες για τους κατοίκους της παλιάς πόλης. Πρέπει να ξαναδούμε τα δρομολόγια των λεωφορείων, πρέπει να δούμε τα δωρεάν δρομολόγια των λεωφορείων σε συνδυασμό με θέσεις στάθμευσης, κάτι που έχει γίνει ήδη στα Σπάργανα από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Πρέπει να ρυθμίσουμε τα φανάρια. Εσείς έρχεστε κάθε μέρα εδώ. Η οδός που ξεκινάει από τον Κατσαμπάκη έρχεται στην... έχει 3-4 φανάρια. Ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, η οδός Καζαντζίδη. Και σταματάτε 3 φορές σε κάθε διαδρομή σας. Ενώ είναι στοιχειώδες να υπάρξει ένα πράσινο κύμα, να σου άρα βγαίνει μια ταχύτητα. Νομίζω ότι κάτι 40, μπορεί να γίνει, δηλαδή, αν εφαρμοστεί. Μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Και βεβαίως, πρέπει να μάθουμε και να περπατάμε λίγο και πρέπει να κάνουμε και ποδηλατόδρομους για να κατεβαίνει ο κόσμος. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι επειδή το θέμα αυτό σίγουρα θα ήταν το κουβεντιάσετε όλοι, το θέμα το κυκλοφορικό, γιατί έχω δει ότι σε όλες τις δημοσκοπίες της πόλης που κάνουν, πρώτο θέμα παντού είναι τα σκουπίδια ή το κυκλοφορικό. Λοιπόν, βέβαια, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να πάρει το λόγο στο ίδιο θέμα επάνω που κουβεντιάσαμε. Ένα μικρό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στην εκπομπή Επικοινωνία του Γιώργου Χιντηράκη. Και του Νίκου του Κοσμαδάκη. ακριβώς, Γιώργο. Μιλάμε με 4 υποψηφίους δημάρχους. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις του Δήμου Ηρακλείου για την επόμενη μέρα. Για να κλείσουμε με τον κύκλο αυτών των ερωτημάτων, θέλω να απευθύνω σε εσάς το λόγο, κύριε Νιωτάκη. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα πάλι. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη? Υπάρχει επίλυση του συγκεκριμένου θέματος? Εμείς, επειδή συμφωνούμε όλα όσα προανέφεραν οι εκλεκτοί συνυποψήφοι, το ζήτημα του να μπορέσεις να πάρεις το μήνυμα από τις τοπικές κοινωνίες ήταν πρώτη προτεραιότητα. Σαν παράδοξη, σκεφτήκαμε να κάνουμε μία δημοσκόπηση. Βάλαμε λοιπόν 15 προβλήματα της καθημερινότητας είτε ευρύτερα και τους ζητήσαμε τη γνώμη. Το 65%
των 2.000 και πλέον συμπολιτών μας είπαν ότι το νούμερο ένα πρόβλημα στο Ηράκλειο είναι το πρόβλημα του κυκλοφοριακού και το πρόβλημα της στάθμωσης. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χιντηράκη και κύριε Κοσμαδάκη, δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και της Κρήτης. Αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη δημόσιου χώρου. Έχει να κάνει με τις άναρχες πόλεις που έχουμε δημιουργήσει. Έχει να κάνει με μια σειρά γεωμετρικών χαρακτηριστικών που δεν έχουν οι δρόμοι μας. Έχει να κάνει, αν θέλετε, με ένα έλλειμμα παιδείας στην οδηγική συμπεριφορά και, αν θέλετε, στην αντίληψη που πρέπει να έχουμε για τη βιώσιμη κινητικότητα και οι πεζοί και όλοι όσοι θέλουμε να χαιρόμαστε την πόλη. Το να παραψωνίζουμε με το αυτοκίνητο. Βεβαίως, πάμε στο περίπτερο, κύριε Χιντηράκη. Πάμε με το αυτοκίνητο. Εμείς, μάλιστα, κάναμε και έτσι ένα πολύ ευχάριστο σποτάκι, ένα πείραμα, όπου ξεκίνησαμε από την Παναγίτσα του Μασταμπά 10 φίλοι, κάποιοι με το ποδήλατο, κάποιοι με το ταξί, κάποιοι με το αυτοκίνητο, κάποιοι με τα πόδια και κάποιος με το ποδήλατο. Το ποδήλατο πήγε σε 6 λεπτά. Το αυτοκίνητο πήγε σε 35 λεπτά. Με τα πόδια που ήμουν εγώ πήγα σε 20 λεπτά. Δηλαδή παραλίγο να είχαμε πιει τον καφέ στα Λιοντάρια, είχαμε φάει την μπουγάτσα μας, Γιάννα, να είχαμε φύγει και να περιμέναμε το αυτοκίνητο ακόμα. Εμένα το λες, που είμαι με ποδήλατο συνεχώς. Μιλάμε για ένα σύνθετο πρόβλημα, στο οποίο θα πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι όλοι οι φορείς. Το είπατε πολύ καλά, κύριε Χιντηράκη. Έχουμε ευθύνη όλοι. Όσοι είμαστε χρήστες της πόλης, οι επισκέπτες και οι πολίτες. Όλοι έχουμε και έχουμε ανάγκη να έχουμε πρόσβαση στην πόλη και η πόλη είναι ολονών. Δεν είναι συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, δεν είναι συγκεκριμένων κατηγοριών. Και ειδικότερα το κέντρο, και συμφωνώ απόλυτα με τον καλό συνάδελφο τον Μανώλη Βασιλάκη, ο οποίος το κέντρο ανήκει και στους πολίτες. Δεν ανήκει μόνο στις άλλες δραστηριότητες. Πρέπει να κρατήσουμε τον πολίτη. Δεν πρέπει να τις κάνουμε πόλεις φαντάσματα για να προσπαθήσουμε να κάνουμε αναπλάσεις και να έλξουν εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες. Ο πολίτης πρέπει να παραμείνει στο ιστορικό κέντρο. Ταυτόχρονα όμως, για να απαντήσω, λύση υπάρχει. Υπάρχουν και το ξέρει πολύ καλά ο Μανώης ο Βασιλάκης σαν αντιδήμαρχος και σαν μηχανικός, ότι έχουμε πληρώσει σαν Δήμος Ηρακλείου εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μελέτες που αφορούν με την παλιά πόλη και τις κυκλοφοριακές μελέτες. Δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Δεν έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους και θα πρέπει κάποια στιγμή, αφού προηγηθεί ένας ευρύτατος διάλογος με όλους τους φορείς, τους λεωφορείουχους, τους ταξιτζίδες, τους καταστηματάρχες, το πρώτο διαμέρισμα, το τεχνικό επιμελητήριο, τους αρχιτέκτονες, την αρχαιολογική υπηρεσία και να δούμε πώς θα κάνουμε βιώσιμη την πρόσβαση στο κέντρο δηλαδή της πόλης. Δηλαδή οι αντιδράσεις σταμάτησαν την εφαρμογή. Προφανώς οι δημοτικές αρχές, κύριε Χιντηράκη, μέχρι σήμερα δεν έχουν το θάρρος. Γιατί ξέρετε, το όταν πας να εφαρμόσεις, βεβαίως το πολιτικό κόστος, να εφαρμόσεις μέτρα μέσα από τις μελέτες και όταν πας να κάνεις πλήρη εφαρμογή των μέτρων, κάποιους θα τους πειράξεις. Γιατί ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα, ξέρετε ποιο είναι που έχουμε στον τόπο μας, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Ότι όποιος έχει την καρέκλα, αν εγώ απόψε καθίσω καλά στην καρέκλα που μου προσφέρετε, κύριε Χιντηράκη, δεν φεύγω εύκολα. Αυτός που έχει και κτημένα, δεν τα αποχωρίζεται. Πάρα πολύ δύσκολα θα μπει στη λογική ότι πρέπει να κάνω λίγο πίσω, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά για να χωρέσουμε όλοι στο πάνελ. Σίγουρα. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο μέσα από συνενετικές διαδικασίες και να καταλάβουμε ότι όλοι θα κάνουμε ένα βήμα πίσω. Μάλιστα. Και είναι και έλλειμμα δημοκρατίας, έτσι. Αυτό είναι. Γιατί κυρίως το κυκλοφοριακό είναι και θέμα δημοκρατίας και ελεύθερης πρόσβασης και ειδικότερα, εγώ σκέφτομαι κύριε Κοσμαδάκη, τα άτομα με αναπηρίες. Σκέφτομαι τη μητέρα με το καροτσάκι. Σκέφτομαι τον μεγάλο συμπολίτη μας που θέλει να έρθει και δεν μπορεί να περάσει μέσα από τις διαβάσεις που έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητό μας. Και ως προς αυτό υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για εδώ, για το Δήμο Ηρακλείου, που βγάζουν κάποιες φωτογραφίες άτομα τα οποία έχουν παρκάρει σε θέσεις αμαία. Είναι γνωστό. Έτσι. Ξεδιάτροπο, πραγματικά ξεδιάτροπο. Και ξέρετε, εκεί υπάρχει το έκτο στη δημοσκόπησή μας, είναι αυτό που λέτε. Αυτό. Η αστυνόμευση. Δεν μπορεί η πόλη να αφήνεται στην τύχη της. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αστυνομία, ναι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει δημοτική αστυνομία. Ένα να μην επικαλύψουμε τις ερωτήσεις που έχουμε παρακάτω όμως. Κύριε Σταρίδα. Λοιπόν, το κυκλοφοριακό είναι κολοσιαίο ζήτημα και δυστυχώς μέχρι τώρα έχει αντιμετωπιστεί όχι απλά πρόχειρα, εγκληματικά στην πόλη του Ηρακλείου. Έχουμε μία δεδομένη κατάσταση. Την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, δεν επιτρέπεται να αγνοούμε.
Έχουμε μια παλιά πόλη μέσα στον περίβολο των Αττικών Τυχών, που εκ των πραγμάτων, λόγω του πολεοδομικού της ιστού, έχει δυσκολίες ως προς την πρόσβαση σε κεντρικούς δρόμους. Λοιπόν, αυτό είχε αντιμετωπιστεί, είχε μελετηθεί στην μελέτη ανάπλασης της παλιάς πόλης, την οποία έχω επικαλεστεί πάρα πολλές φορές. Τότε ζούσε και ο Μακαρίτης ο Δουκουμετζίδης, τον θυμάσαι εσύ και κύριε Βασιλάκη. Λοιπόν, ο οποίος είχε κάνει μια εξαιρετική τότε μελέτη. Δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτή η μελέτη ανάπλασης δεν έχει προχωρήσει, έχει μπει σε σερτάρια για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης τώρα ή δεν ξέρω αν θα γίνει αργότερα κάποια άλλη ερώτηση σχετική. Επί του πρακτέου τώρα. Τι συμβαίνει, ότι αυτά τα οποία τώρα εφαρμόζονται και έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο είναι μετά από αποσπασματικές, πρόχειρες και αβασάνιστες παρεμβάσεις πεζοδρομήσεων, μονοδρομήσεων και μέσα στον χρόνο διόγκωσης φυσικά του αριθμού των αυτοκινήτων και όλων εκείνων των καλοπερασάκηδων, οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν τα πόδια τους να πάνε από εδώ μέχρι απέναντι και θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν το αυτοκίνητο για να κάνουν να βολτάρουν μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, να σταματήσουν όπου βρούνε, είτε σε αμαία, είτε σε, γιατί δεν είναι μόνο η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, αν δεν λέμε να τα βρίσκουμε. Είναι και η τεράστια ευθύνη των δημοτών, που παρκάρουν όπου βρούνε, ανοίγουν και τα αλάρμ, αν έχουν την ευαισθησία να ανοίξουν τα αλάρμ, για να πάνε να πάρουν τσιγάρα, να πάνε να πάρουν καφέ, να πάνε να πάρουν μια μπλούζα που έχουν δει και έχουν τόσο κλπ. Λοιπόν, για να κλείσω, εδώ χρειάζονται δραστικές λύσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Είχαμε μια κουβέντα με τους κατοίκους του κέντρου, έχουμε κουβεντιάσει άπειρες φορές. Εγώ η ίδια κυκλοφορώ με το ποδήλατο και κάθε φορά που φεύγω, το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό πια, μου λέει ο άντρας μου ότι πάω σε αποστολή αυτοκτονίας. Ναι, και το διαπιστώνω κυρίως τι. Πέρα από το κομφούζιο και την αναρχία που κυκλοφορεί, που υπάρχει, υπάρχει και μια απίστευτη αγένεια. Δηλαδή τώρα πηγαίνεις με το ποδήλατο. Η δημοτική αρχή δεν μπορεί να το ελέγξει όμως. Δυστυχώς. Εκεί λέω για το ρόλο που παίζουν οι δημότες. Το παράδειγμα να δώσει η δημοτική αρχή. Όχι, η δημοτική αρχή οφείλει να λύσει το θέμα. Οφείλει να λύσει το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν τρόποι να λυθεί το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση πάντως το κυκλοφοριακό είναι και θέμα παιδείας, όπως επισημάνατε. Φυσικά είναι θέμα. Είναι και θέμα αγωγής. Κυρία Σχιναράκη, εσείς που έχετε διατελέσει νομάρχης Ηρακλείου, που ξέρετε τα του Ηρακλείου τι συμβαίνει, ποια είναι η γνώμη σας για το κυκλοφοριακό? Κοιτάξτε, καταρχήν θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Βασιλάκης, ο οποίος έχει διατελέσει επί σειρά ετών αντιδήμαρχος στην πόλη του Ηρακλείου, άρα γνωρίζει κάποια πράγματα. Είναι και μηχανικός. Πολύ περισσότερα και ο Πέτρος Ενιωτάκης και αυτός έχει διατελέσει αντιδήμαρχος και μηχανικός. Έχουμε κακές συνήθειες στην Ελλάδα τελικά. Διαμορφώνουμε μελέτες χωρίς να λάβουμε υπόψη μας όλα όσα πρέπει να μελετηθούν για αυτό το θέμα. Δηλαδή, είπε ο κύριος Βασιλάκης, παίρνοντας αφορμή δηλαδή από αυτό που είπε, ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε την κυκλοφοριακή μελέτη επειδή γίνονται έργα στην πόλη. Μα αυτό έπρεπε να συμπεριληφθεί στη διαμόρφωση των μελετών για τα έργα, από πού τελικά θα κυκλοφορούν οι άνθρωποι. Γιατί όταν κλείνεις το κέντρο, κάτι πρέπει να δώσεις ακριβώς για να κάνεις αποδεκτό όλο αυτό που συμβαίνει, η αλλαγή που γίνεται και να μορφώσεις τους πολίτες. Γιατί είπες, είναι θέμα παιδείας. Να τους δώσεις δηλαδή από την αρχή την εικόνα που γίνεται το έργο, που διαμορφώνεται μάλλον καταρχήν στα χαρτιά, στις μελέτες, να τους δώσεις την εικόνα τι θα κάνουν, ποιοι είναι οι διέξοδοι. Δεν είναι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν. Ας μην τα ρίχνουμε όλα στους πολίτες. Κύριε Βασιλάκη, γνωρίζετε ότι από το 2002 έχει ξεκαθαριστεί το θέμα σε σχέση με τους κατοίκους του κέντρου, ότι σε όλες τις πόλεις, ότι θα πρέπει να τους δοθεί μια λύση σε σχέση και με το παρκάρισμα και με την κυκλοφορία τους κλπ. Να μην νιώθουν οι άνθρωποι εγκλωβισμένοι και να νιώθουν ότι δεν μπορούν να πάρουν το αυτοκίνητό τους να φύγουν, γιατί θα έρθω εγώ που είμαι εκτός κέντρου και θα παρκάρω αμέσως στη θέση τους. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια πράγματα διασφαλισμένα, τα οποία εδώ και χρόνια έχουν λυθεί σε άλλες πόλεις όπως είναι τα Χανιά και το Ρέθυμνο και η Αθήνα που είναι μεγαλούπολη, και ξέρουν οι πολίτες
ότι ξέρετε κάτι, αυτές οι θέσεις είναι για μας του κέντρου και με μια συγκεκριμένη κάρτα θα μπορούμε να πάμε να παρκάρουμε και το θέμα θα έχει λυθεί κάπως περισσότερο, θα τους διασφαλίσει μια ποιότητα. Δεν θα έχουν το άγχος, θα βρω, δεν θα βρω θέση. Εδώ λοιπόν, επειδή κουβεντιάσαμε τελευταία όλοι μας με, πολλές ομάδες κατοίκων, με φορείς κλπ. Και είδαμε τα προβλήματα που υπάρχουν και άκουσα, ας πούμε, τις δικαιολογίες ότι ναι, όντως ήταν από το 2002 αυτή η νομοθεσία που έπρεπε να έχει λύσει το πρόβλημα, αλλά ο Καλλικράτης που ήρθε το 2010 δημιούργησε άλλα θέματα και μας πήγε πιο πίσω. Στις άλλες πόλεις πώς δόθηκαν απαντήσεις? Δεν λέω ότι έλυσαν όλα τα προβλήματα ως διαμαγείας, αλλά έδωσαν μια καλύτερη απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς οι δημοτικές αρχές υλοποιούν αυτά που υπάρχουν στην νομοθεσία, που άλλες πόλεις τα λύνουν με γρηγορότερους τρόπους. Δεν νομίζω ότι είναι οι κάτοικοι διαφορετικοί, δεν νομίζω ότι έχουν διαφορετικές νοοτροπίες, δεν νομίζω ότι οι δημοτικές αρχές είναι περισσότερο ικανές. Έτσι. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε πώς ακριβώς λειτουργούν οι δημοτικές αρχές σε σχέση με την νομοθεσία που υπάρχει και πώς ισορροπούν τα έργα που υλοποιούνται σε σχέση με τα προβλήματα που δημιουργούν τα έργα. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζονται οι διορθωτικές παρεμβάσεις αμέσως για να απαντώνται όλα τα θέματα και να λύνονται με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα που προκύπτουν. Πάντως, Νίκο, ακούγοντας τους τέσσερις υποψήφιους δημάρχους, δίνουν μια ελπίδα ότι υπάρχει λύση στο κοινό. Ακριβώς. Τονίζουν ότι το τουλάχιστον βελτίωση. Το κυκλοφοριακό είναι μείζον ζήτημα. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα γίνει διάλογος ή όχι. Αν είναι σύντομος, είναι δεκτός. Απλά θέλω να πω σε αυτά που είπε η κυρία Σχοινεράκη, ότι Βεγγελιό, ότι δεν φταίνε αποκλειστικά οι πολίτες. Εννοείται ότι δεν φταίνε αποκλειστικά οι πολίτες. Όσον αφορά τις άλλες πόλεις, είχαν την τύχη να κηρυχθούν προστατευόμενα και ιστορικά διατηρητήρια μνημεία. Μιλάμε της Κρήτης. Έτσι. Ενώ το Ηράκλειο δυστυχώς αυτή την τύχη δεν την είχε όταν έπρεπε. Εδώ λοιπόν. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα. Ποιος έχει την ευθύνη? Δεν την έχουν οι εκάστοτε δημοτικές αρχές. Βεβαίως και την έχουν. Και όχι μόνο. Αυτό ακριβώς. Και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες. Ακριβώς. Παλιότερα. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει τον κύριο Βασιλάκη να μιλήσουμε για το κυκλοφοριακό. Οπότε πρέπει να επιστρέψουμε σε εσάς πάλι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Όχι για άλλο θέμα. Α, ωραία, στη διάθεσή σας. Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε για όλα. Ναι. Να κύριε Βασιλάκη, όλα. Αφού ακριβώς τόσα χρόνια έχετε ασχοληθεί με τα δημοτικά, ασφαλώς και θα έχετε ακούσει και το τεράστιο θέμα της δημοτικής περιουσίας. Ναι. Τα ακίνητα που έχει ο Δήμος και τι έχει, έχουν καταγραφεί ποτέ, έχουν αξιοποιηθεί ποτέ? Θέλω να πω ότι ήμουνα ένα έτος υπεύθυνος για τη δημοτική περιουσία ως αντιδήμαρχος οικονομικών, το 2003. Και σε αυτό το ένα έτος έγινε καταγραφή της δημοτικής περιουσίας που είχε τότε το Ηράκλειο. Πήγα σε όλα τα ακίνητα, αστικά και αγροτικά, και έχω φωτογραφίσει όλα τα ακίνητα και έκανα μία έκθεση τότε προς τη Δημοτική Αρχή, στην οποία περιλαμβανόταν και προτάσεις για τη χρήση κάθε ενός ακίνητου. Θέλω να πω ότι ένα μεγάλο μέρος των δημοτικών ακινήτων προέρχεται από το Πανάνιο. Το Πανάνιο νοσοκομείο δεχόταν δωρεές, ναι, από τους φιλότιμους τότε παππούδες μας και είχε μια τεράστια περιουσία την οποία η δικτατορία έδωσε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Έγινε αναγκαστική σύνανωση Πανανίου Βενιζελίου, ναι, ναι, και σήμερα διατηρείται αυτό το όνομα, ναι, ναι, και είναι προς τιμήν το ένιος του Δημάρχου Καρέλη ότι διεκδίκησε την επιστροφή των ακινήτων. Mm. Όλα τα ακίνητα λοιπόν του Πανανίου επέστρεψαν στο Δήμο, παρέμεινε ορθώς το Πανάνιο αυτό καθεαυτό σε συνεργασία με το Βενιζέλιο. Η ερώτηση όμως είναι αν έχει αξιοποιηθεί, αν έχει καταγραφεί. Η ερώτηση είναι λοιπόν ότι η περιουσία αυτή έχει εν μέρη αξιοποιηθεί και εν μέρη σχολάζει. Τα ακίνητα που ανήκουν στο Πανάνιο υπόκεινται σε ένα ειδικό καθεστώς που δυσκολεύει την αξιοποίησή τους, αλλά βεβαίως κάποια άλλα έχουν αξιοποιηθεί και έχουν συμβάλει
στα οικονομικά του Δήμου. Και θέλω να πω επίσης ότι επικαλύπτω τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Ένα μεγάλο ακίνητο στην 23 Αυγούστου από την περιουσία του Πανανίου πωλήθηκε και όλο το προϊόν της πόλης πήγε υπέρ του πολιτιστικού κέντρου, το οποίο θαυμάζουμε όλοι. Να σας θέσω λίγο πιο απλά. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι πλούσιος? Για να καταλάβει ο ακροατής μας, βλέπετε. Όχι από τέλη κυκλοφορίας, εννοεί από... Είναι πλούσιος ο Δήμος Ηρακλείου. Έχει μια καλή περιουσία, βεβαίως. Βρίσκει σε μια καλή οικονομική κατάσταση. Έχει μια καλή οικονομική κατάσταση λόγω των τελών που λέει ο κ. Σχεντηράκης, αλλά έχει και μια περιουσία ακίνητη αρκετά σημαντική, η οποία αυξήθηκε με τη συνένωση της Αλικαρνασσού και των τριών Δήμων Παλιανής, Τεμένους και Γουργολέκη. Θα το θίξουμε παρακάτω. Είπε κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Βασιλάκης, ότι όταν ήταν αντιδήμαρχος δημοτικής περιουσίας, κατέγραψε όλη τη δημοτική περιουσία που υπήρχε. Και είναι σημαντικό αυτό, κύριε Βασιλάκη, γιατί όντως πρέπει να γνωρίζει η δημοτική αρχή ποια είναι η περιουσία της, έτσι. Επειδή λοιπόν η τετραετία που τελειώνει τώρα, εγώ αυτό που διάβαζα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, επειδή υπάρχει αντιδήμαρχος πάλι δημοτικής περιουσίας, πάλι καταγραφόταν πάλι η δημοτική αυτό περιουσία. Αυτό ήταν και εγώ την ερώτηση. Ρωτάω, όλο καταγράφεται. Χάθηκε όλο αυτό το υλικό το σπουδαίο που μάζεψε ο κύριος Βασιλάκης για να μπορούμε να έχουμε συνέχεια την αξιοποίηση. Είναι τόσα πολλά που δεν. Να δώσω μια απάντηση, για να είμαι δίκαιο. Πολλά έχουν γκρεμιστεί. Προσθέθηκε η περιουσία των τεσσάρων δήμων που συνενώθηκαν. Την οποία εγώ δεν είχα καταγράψει, διότι τότε υπήρχε μόνο ο Δήμος Ηρακλείου. Εντάξει, μάλιστα. Κύριε Νιωτάκη, είπαμε πως σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, το σημαντικότερο πρόβλημα του δημότη, έτσι, του Ηρακλειώτη, είναι η αποκομιδή σκουπιδιών. Έτσι, ότι οι γειτονιές έχουν μετατραπεί σε σκουπιδαριά, το πούμε και έτσι. Τελικά, κύριε Νιωτάκη, υπάρχει λύση σε αυτό το θέμα? Να κάνω μια παρέμβαση. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι δημοτικές αρχές που έχουν περάσει είχαν τη βούληση να το λύσουν το πρόβλημα. Γιατί δεν λύνεται? Αυτό ήταν και μια προτεραιότητα της δημοτικής αρχής του κ. Λαμπρινού και αν θυμάστε πολύ καλά είχε πει μάλιστα ότι μέσα σε ένα εξάμενο θα λύσουμε το πρόβλημα της αποκομιδής των σκουπιδιών και θα έχουμε μια καθαρή πόλη. Και ξέρετε, πριν ξεκινήσει η δημοτική αυτή προσπάθεια για τις εκλογές, είχα επισκεφθεί το Δήμαρχο Περιστερίου, τον κύριο Παχατουρίδη, όπου θαύμασα στο Περιστέρι όχι απλά μια καθαρή πόλη, όχι μια πόλη τακτοποιημένη, όπου η κάδη ήταν πεντακάθαρη, όπου δεν υπήρχε σκουπιδάκι απ' έξω, όπου το αμαξοστάσιο ήταν σε πλήρη λειτουργία, όπου είχαμε πλυντήριο το οποίο έπλυνε τους κάδους και τα αυτοκίνητα. Και μου έκανε ιδιαίτερη, αν θέλετε, έτσι, με λύπησε πάρα πολύ, συγκρίνοντας την κατάσταση που υπάρχει στο Δήμο Ηρακλείου και στο Δήμο Περιστερίου, ο οποίος είναι ένας πιο φτωχός Δήμος. Περιγράφεται έλλειψη όμως πολιτικής βούλησης. Περιγράφω ότι... Περιγράφω... Κύριε Χιντηράκη, μια κατάσταση που έχει να κάνει με ένα ζητούμενο, το πώς θα αξιοποιήσεις το προσωπικό σου, το δυναμικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό που έχει ο Δήμος Ηρακλείου και θα πρέπει να καταφέρεις να πάρεις όχι το 100%, αλλά πάνω από το 60-70% της απόδοσης των εργαζομένων, να κάνεις καλή κατανομή στον οργανισμό σου, των ειδικοτήτων, των ειδικών επιστημόνων που χρειάζονται, να δώσεις κίνητρα και αν θέλεις, και τα κίνητρα καμιά φορά είναι και ηθικά, δεν είναι μόνο οικονομικά, ώστε αυτή η βραδικίνητη μηχανή του δημοσίου και όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, συνολικά στο δημόσιο υπάρχουν αργά ανακλαστικά, να μπορέσει να πιάσει ένα ρυθμό που θα σου αποδώσει και θα σου δώσει την πόλη σε ένα επίπεδο το οποίο θα είναι καλή και για μας, αλλά και για τους επισκέπτες της, γιατί είμαστε ένας τουριστικός πόλος, ένας σπουδαίος τουριστικός πόλος και δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση που νομίζω δεν ευχαριστεί κανένα. Αλλά από εκεί και πέρα, το τεράστιο ζήτημα δεν είναι μόνο η αποκομιδή που, εν πάση περιπτώσει, είναι το τεράστιο ζήτημα της διαχείρισης, το τι κάνει κανείς με τη διαχείριση των απορριμμάτων, τι μεθόδους επιλέγει,
πώς προχωράει και με ποια συστήματα πηγαίνει και με βάση τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγχρονα μοντέλα αξιοποίησης, γιατί μην ξεχνάμε, τα απορρίμματα είναι πλούτος. Παράγεται πλούτος, μπορεί να παραχθεί πλούτος. Μπορούμε να έχουμε θέσεις εργασίας, μπορεί να κάνεις ανάπτυξη, να φέρεις επενδύσεις μέσα από αυτή την υπόθεση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει μείνει σχετικά πίσω σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στο Ηράκλειο. Και είχαμε μεγάλες αργοπορίες και σε θεσμικό επίπεδο για τους ορισμούς των ΦΟΣΔΑ και όλα εκείνα τα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να φέρουμε τις νέες τεχνολογίες και να πάμε σε αυτό που λέμε πράσινη διαχείριση, αηφορική διαχείριση των σκουπιδιών και των απορριμμάτων. Κύριε Σκηνεράκη, στο ίδιο θέμα, γιατί και αυτό είναι οπωσδήποτε θέλετε να μιλήσετε, ακριβώς. Θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι χρόνια τώρα κουβεντιάζουμε τον τρόπο της διαχείρισης. Εγώ κάποτε είχα πάει στη Βιέννη και με πήγαν να δω μέσα στην πόλη, δίπλα στο πανεπιστήμιο, δίπλα σε ένα νοσοκομείο, να έχουν καύση απορριμμάτων. Είχαν επιλέξει αυτή τη μέθοδο. Μου είπαν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα όλων αυτών των εγκαταστάσεων γύρω των πανεπιστημίων ήταν από την καύση των απορριμμάτων. Δεν μύριζε πουθενά, δεν είχε σκουπίδι πουθενά. Άρα κάθε τόπος διαλέγει τον τρόπο που του αρμόζει. Εμείς όμως έχουμε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, που αποκλείεται να βρούμε έναν τρόπο. Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Και πέρα από αυτό, κύριε Χιντηράκη, σε περίοδο κρίσης έχουν καταναλωθεί τόσες εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να έχει δοθεί λύση. Και κανένας δεν έχει έρθει να μας πει γιατί έχει γίνει αυτό. Νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να μας απαντήσουν και ίσως έπρεπε να είναι εδώ, στην απόψινή κουβέντα. Κάποιοι διετέλεσαν 15ετία δήμαρχοι, κάποιοι είναι σήμερα δήμαρχοι. Δεν πρέπει να έχουμε μια εικόνα τι ακριβώς έγινε. Δεν πρέπει να δοθεί μια εικόνα στους πολίτες που θα έρθουν αύριο να ψηφίσουν. Είπε ο Πέτρος Γιωτάκης, ο οποίος διαχειρίστηκε τα σκουπίδια, αν θυμάμαι καλά, Πέτρο, στην περίοδο ως αντιδήμαρχος καθαριότητας. Όχι, η πόλη το... αντιδήμαρχος περιβάλλοντος. Συγγνώμη, ναι, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος. Ότι επισκέφθηκε το Περιστέρι, ένα δήμο φτωχότερο, πολύ φτωχότερο του Ηρακλείου, με ένα δήμαρχο ο οποίος έχει καταφέρει να κρατά την πόλη του καθαρή, που ακούει ο άλλος Περιστέρι και το μυαλό του μπορεί να πηγαίνει σε μια περιοχή η οποία είναι σε άθλια κατάσταση, και όμως έχει την καλύτερη πράγματι εικόνα προς τους επισκέπτες και προς τους κατοίκους. Εμείς γιατί δεν το έχουμε καταφέρει, όταν έχουμε καταναλώσει εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ? Τι συμβαίνει, σε ποια χαβούζα πέφτει αυτό το χρήμα όλο? Θέτεται το ερώτημα σε αυτούς που διαχειρίστηκαν τη Δημοτική Αρχή. Αυτό το χρήμα, κύριε Χιντηράκη, ήταν ζεστό χρήμα που έπεσε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και σε λίγο πιθανότατα να έχουμε και κόστη πίσω και πρόστιμα από όλο αυτό το χημικό. Τι έχει γίνει και δεν έχει απαντηθεί αυτό το θέμα και της διαχείρισης και της καθαρής πόλης και όλα αυτά τα ζητήματα? Δεν είναι ζητήματα σοβαρά που πρέπει να απαντηθούν στους πολίτες? Μίζωνα ζητήματα, μίζωνα ζητήματα. Και μάλιστα βλέπουμε ότι εμείς έχουμε παραμείνει στο να έχουμε τους κάδους που είχαμε από το 1980, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε ο Μανώλης ο Καρέλης, ο αείμνηστος, ο οποίος πραγματικά έβαλε μια δυναμική σφραγίδα στην πορεία των αυτοδιοικητικών θεμάτων της πόλης και δικαίως χαρακτηρίζεται ως ο πρίτανης της αυτοδιοίκησης. Και εμείς εδώ τώρα, εν έτη 2019, παλεύουμε με τα ίδια μέσα εκείνης της εποχής. Γιατί? Θα το θέσουμε το ερώτημα όταν έρθουν και όσοι διαχειρίστηκαν πριν τη Δημοτική Αρχή. Κύριε Σταρίδα. Κυρία Σταρίδα, το πρόβλημα των απορριμμάτων τεράστιο. Είναι μεγάλο, ποια είναι η εκτίμησή σας και τι απαντήσεις πρέπει να δοθούν? Για να στιευτώ λιγάκι, έτσι το αλαφρύνω κάπου στο κλίμα, πούμε ότι όλο αυτό το σκουπιδαριό δείχνει ότι είμαστε μια ευημερούσα πόλη. Εν μέσω κρίσης. Ο κύριος Σινιωτάκης το είπε, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι αδιανόητο μέσω κρίσης, καλά, εντάξει, να γίνεται όλος αυτός ο χαμός με τα σκουπίδια. Να πετάνε τα πάντα, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν είναι τωρινό, είναι χρονίζον. Όπως είπε η Ευαγγελία, από την εποχή Καρέλη, αυτός είναι ο αγώνας για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είχαν γίνει στο παρελθόν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της διαχείρισης των απορριμμάτων και πώς μπορούν να αξιοποιηθεί αυτό η ενέργεια που προέρχεται από την, είτε από την επεξεργασία είτε από την οποίον τρόπο επιλέξουμε. Δεν νομίζω ότι έχει αποδώσει τίποτα μέχρι τώρα.
Και να τονίσω ότι την διαχείριση των απορριμμάτων την έχει αναλάβει από ό,τι πόσα ξέρω, εργολάβος μια εργολαβία, τώρα και δεκαετίες, χρόνια, δεν ξέρω, τώρα μην υπερβάλλω κιόλας, τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, και το βλέπουμε κάθε μέρα, μήπως αυτό θα πρέπει να αλλάξει, μήπως θα πρέπει να μπει κάτω στα χαρτιά, να αποδοθεί η διαχείριση των απορριμμάτων άλλο φορέα, στην ΕΣΔΑΚ, ας πούμε, δεν ξέρω, κάπου αλλού, ώστε να δοθεί μια οριστική λύση και να γίνει εκμετάλλευση της ενέργειας, όπως είπα, προείπα, και να γλιτώσουμε από αυτό το θέμα. Εγώ θα κάνω μια αναγωγή στο παρελθόν. Θυμάμαι πολύ καλά, γιατί το έζησα από τα μέσα, την χωματερή του Σκαφιδερά. Mm-hmm. Και πώς τότε που ήταν ο σύζυγός μου, διευθυντής του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης, αυτή η τεράστια χωματερή έγινε πράσινο. Έτσι έγινε πράσινο. Η εγκαταστάση του γηπέδου του όθηκε ένα σωρό πράγματα. Ναι. Και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε στη τύχη της. Δεν αξιοποιήθηκε όπως μπορούσε να αξιοποιηθεί. Είναι ένα κρίμα αυτό. Γιατί είχε γίνει τεράστια προσπάθεια. Λοιπόν, τρόποι υπάρχουν, λύσεις υπάρχουν. Πολιτική βούληση. Βούληση πρέπει να υπάρχει. Και αποφάσεις σταθερές. Μου κάναν σήματα απέναντι, όπως είναι το time out στο μπάσκετ, μου κάναν σήματα να πάω για διάλειμμα. Σας χρωστάω μία απάντηση που θα την κάνετε μετά, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και δηλαδή να το έχετε υπόψη, να το κουβεντιάσουμε μετά. Είναι λύσεις το να τα δώσουμε σαν ιδιώτη να κάνει την αποκομιδή ή όχι? Αλλά όχι τώρα την απάντηση, μετά από τις διαφημίσεις. Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ με την κυρία Σταρίδα, την κυρία Σχιναράκη, τον κύριο Βασιλάκη και τον κύριο Νιωτάκη. Κύριε Βασιλάκη, η πρόταση της παράταξής σας για το πρόβλημα των απορριμμάτων, ποιο είναι? Το πρόβλημα των απορριμμάτων έχει τρία σκέλη. Είναι η καθαριότητα της πόλης, είναι η αποκομιδή και είναι και η διαχείριση. Ως προς το πρώτο σκέλος, έχουμε την άποψη ότι πρέπει... Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως Ηράκλειον και την πρωτεύουσα της Μεσογείου που οραματίζεται ο κύριος Νιωτάκης και όλοι εμείς οι υποψήφοι, δεν μπορούμε να την έχουμε σε μια βρώμικη πόλη. Πρέπει, είναι εκ των όνου κάνευ ότι πρέπει η πόλη να καθαρίσει για να, όχι μόνο χάρη των δημοτών και των επισκεπτών της, αλλά για να μπορέσει να διώσει και άλλα οράματα, να κάνει και άλλα βήματα. Η καθαριότητα της πόλης θα εξασφαλιστεί με εκμηχάνηση της καθαριότητας. Δηλαδή, δεν νοείται στο πάρκο Γεωργιάδη, ας πούμε, να σκουπίζεις ένα φύλλο. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία άλλοτε τα χρησιμοποιούν και άλλοτε με τη σκούπα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα μηχανήματα. Πρέπει ελπίζω να σταματήσει να διωθεί δυνατότητα προσλήψεων στην υπηρεσία καθαριότητας που είχε... Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα στην περίοδο της κρίσης. Πιστεύω ότι βγαίνοντας σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Και επίσης πρέπει να γίνει μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης των δημοτών. Δεν γίνεται να ανοίξεις το παράθυρο του αυτοκινήτου και να πετάς το μπουκάλι έξω, να αδειάζει το τασάκι του αυτοκινήτου στον δρόμο και να θεωρήσει ότι επειδή πληρώνει τα δημοτικά τέλη, ότι πρέπει σε κάθε Ηρακλειώτη να έχουμε και ένα οδοκαθαριστή από πίσω να μαζεύει τα σκουπίδια του. Και λέμε ότι επί 6 μήνες θα πρέπει πρώτα να πω ότι όλοι οι δήμαρχοι έχουν ψηφίσει κανονισμούς καθαριότητας, ο Καρέλης 2, ο Κουράκης 2, οι οποίοι έμειναν πάντα στα σιρτάρια. Κανονισμούς καθαριότητας προβλέπει πρόστιμα για ρύπανση κτλ. Οπότε ποτέ δεν είναι. Εμείς προτείνουμε ένα καθαρισμό καθαριότητας ήπιο με πολύ μικρά πρόστιμα, τα οποία όμως θα εφαρμοστούν μετά από εξάμηνη περίοδο χάριτος. Επί 6 μήνες η Δημοτική Αστυνομία, οι επόπτες καθαριότητας θα λένε «Κύριε Βασιλάκη, πέταξες ένα χαρτάκι σε κάτω, σημειώνω, δεν αυτό κάνει, πρόστιμο, αυτό με κάνει αναστολή 20 ευρώ, είναι. Ναι, με αναστολή αυτό κάνει 20 ευρώ από 1 Ιουνίου, ξέρω εγώ. Σήμερα, ναι, και να γίνει καμπάνια στα σχολεία, να βοηθήσετε κι εσείς που έχετε τα μέσα ενημέρωσης, να πείσουμε τους δημότες μας να είναι πιο προσεκτικοί ως προς την καθαριότητα της πόλης και
σας λέω με εκμηχάνηση και τα λοιπά. Για το θέμα που μου θέσατε των ιδιωτών, εφόσον καταφέρομαι με προσλήψεις και με καλή οργάνωση και εκμηχάνηση να λύσουμε το πρόβλημα της καθαριότητας, δεν θα χρειαστούμε ιδιώτες. Εάν αυτό δεν επιτύχει, δεν είναι ταμπού, θα μπορέσουμε... Ιδεολογικό ταμπού είναι για μερικούς. Ναι, όχι, ναι, θέλω να πω ότι θα προσπαθήσουμε με τα μέσα που έχουμε σήμερα να το λύσουμε το θέμα. Αλλά δεν αποκλείουμε και το άλλο, αν παραδείγματος χάρη δεν επιτραπούν προσλήψεις, ένα τμήμα της πόλης να δοθεί. Ναι. Είπα όμως, θα είναι η έσχατη λύση. Για το θέμα της αποκομιδής, πρέπει να γίνει καλύτερη, να ανανεωθεί ο στόλος. Εδώ η Δημοτική Αρχή παρούσα το έκανε. Θέλει συνεχή ανανέωση του στόλου. Θέλει αντικατάσταση των κάδων, πλήσιμο των κάδων. Και θέλει επίσης και να δοκιμάσουμε αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, δηλαδή σε κάποιες γειτονιές που υπάρχει κουλτούρα και εθελοντισμός, να είναι ο κάδος στο σπίτι και να βγαίνει μόνο την ώρα της αποκομιδής. Αυτό θα το ξεκινήσουμε με εθελοντές. Δηλαδή αν έρθουν οι κάτοικοι της οδού τάδε και μας πούν ότι είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε αυτό, θα το ξεκινήσουμε από εκεί και σιγά σιγά θα γίνει παράδειγμα για όλη την πόλη. Το θέμα της διαχείρισης, μείωση, στόχος μείωση των απορριμμάτων, ανακύκλωση πάλι με καμπάνια προς τους δημότες για να προχωρήσει περισσότερη ανακύκλωση, οφείλουμε. Ή δυνατόν διαλογή στην πηγή, να ξεχωρίζουμε δηλαδή το γυαλί, το χαρτί, το πλαστικό αμέσως από την πηγή και βέβαια κομποστοποίηση και ό,τι μένει μετά, μια λύση που θα παράγει ενέργεια. Πάντως αυτό που κρατάω εγώ, κύριε Βασιλάκη, είναι πως η ευαισθητοποίηση του πολίτη πάνω σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων είναι πρώτη στο μέλημα των αρχών, των δημοτικών αρχών. Και της οικογένειας. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα εκπαίδευσης. Και η ίδια η Δημοτική Αρχή πρέπει με το παράδειγμα να δίνει καθοδήγηση. Δεν διαφωνούμε. Και οι ευθύνες είναι πάντα πυραμιδικές. Και στην κορφή της πυραμίδας είναι η Δημοτική Αρχή, βεβαίως. Θα ήθελα να σας πω το ίδιο με τους για λίγα δευτερόλεπτα να σας πω μια εμπειρία. Είχα πάει πριν από χρόνια στην Ιταλία, στο Τωρίνο, και είχα ένα φίλο Ιταλό, ο οποίος μια μέρα με πήρε με το αυτοκίνητό του να περάσουμε στην Ελβετία να πάρουμε σοκολάτες ή κάποιο πράγμα. Στην Ελβετία λοιπόν μπήκα και αγόρασα ένα κουτάκι Coca-Cola. Ναι. Και με το συνήθειο μου, εγώ μόλις είδα ένα χωράφι δεξιά, ναι, ανοίγω το παράθυρο να κάνω έτσι και μου πιάνει το χέρι και το αφήνει μέσα. Ντράπηκα φοβερά. Μόλις πέρασαμε τα σύνορα και μπήκε στην Ιταλία, μου λέει πέταξε το τώρα. Λοιπόν, τα λέει όλα. Οι αρχές είναι. Πρώτα οι αρχές και μετά είναι μόνο. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, εξίσου ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Είναι το κομμάτι της περιβαλλοντικής πολιτικής. Ξέρετε, ως δημοσιογράφος έχω βαρεθεί στη γειτονιά μου να μου λένε, ξέρεις κάτι, γράψε ένα άρθρο για αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Έχουμε γεμίσει πολυκατοικίες, έχουμε γίνει μια μικρή Αθήνα, έτσι. Κύριε Νιωτάκη, για την παράταξή σας υπάρχει πρόταση για το θέμα της περιβαλλοντικής πολιτικής. Η περιβαλλοντική πολιτική είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσει η επόμενη Δημοτική Αρχή του τόπου. Η κάθε Δημοτική Αρχή νομίζω πρέπει να έχει το θέμα του περιβάλλοντος, της ανάδειξης και της προστασίας σαν προμετωπίδα. Ξέρετε, διατηρούμε την παράδοση κοιτάζοντας προς το μέλλον μέσα από μεγάλα ή μικρά αναπτυξιακά έργα. Αυτά τα έργα όμως έχουν αποτύπωμα. Και ειδικότερα σε πόλεις όπως είναι όλες οι πόλεις της Ελλάδας, δυστυχώς, που ήταν μια κακή μικρογραφία των Αθηνών και ειδικά το Ηράκλειο που είχε και μεγάλη ανάπτυξη. Οπότε οι επενδύσεις όλης της Κρήτης και ενδεχομένως και εκτός Κρήτης κεφάλαια επενδυθήκανε βία μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και μεγάλωσε άναρχα και δυστυχώς δεν προλάβαμε να έχουμε και επεκτά σχεδίων πόλεων, οπότε είχαμε το φαινόμενο να όχι μόνο αυθαίρετα αλλά να χτίζονται οι πόλεις και μετά να ψάχνουμε να δούμε για όλες τις άλλες υποδομές, να ψάχνουμε να δούμε πώς θα περάσουμε τα δίκτυα, να ψάχνουμε για δημόσιους χώρους, να ψάχνουμε για τα παρκάκια, να ψάχνουμε για αθλητικούς χώρους, να ψάχνουμε που θα κάνουμε σχολεία. Και αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο ζήτημα είναι η αναζήτηση δημόσιων χώρων
κοινοφελείς χώροι, οι οποίοι δεν υπάρχουν και δεν είναι και εύκολο να βρεθούν. Γι' αυτό κάθε δημοτική αρχή πρέπει να δει πώς θα διασώσει όλους τους δημόσιους χώρους που έχουμε. Και δεν είναι πολλοί ακόμα. Όπως για παράδειγμα θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να διασώσουμε σε σχέση με το αρχιτεκτονικό μας απόθεμα. Και με τον Μανώλη Βασιλάκη έχουμε κάνει μεγάλο αγώνα για το Ηρώ. Και ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο εμείς θα προτείνουμε και θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη διαβούλευση με τους πολίτες είναι πώς, για παράδειγμα, θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο πάρκο στο κέντρο του Ηρακλείου ενωποιώντας. Αστόχησε, αν θέλετε, σε ένα βαθμό η παρούσα δημοτική αρχή που έκανε αυτή τη μελέτη και μάλιστα κοστοβόρα μελέτη του 1 εκατομμυρίου μόνο για το πάρκο Γεωργιάδη. Γιατί θα μπορούσαμε, αγαπητή Λιάννα, νομίζω, να δούμε πώς θα γίνει. Εκατομμύριο η μελέτη. Μελέτη, το έργο της, ο προϋπολογισμός της μελέτης. Ο προϋπολογισμός της μελέτης για την υλοποίηση του έργου ή για τη μελέτη. Για την υλοποίηση του έργου. Το έργο πήγε βέβαια στα 500, πήγε στο μισό, αλλά προϋπολογισμό. Όταν έχεις λοιπόν τα χρήματα, και ήταν μάλιστα και από το Πράσινο Ταμείο, αν θυμάμαι καλά, μπορούσαμε να είχαμε βάλει ένα ευρύτερο ζήτημα. Πώς θα ενοποιούσες το πάρκο Γεωργιάδη με το Ηρώ, την πλατεία Ελευθερία. Αυτό ήταν το ασλάνι όμως το όραμα. Την πλατεία Ελευθερία να το ξαναπιάσουμε. Και την πλατεία του μουσείου. Εμείς δεν ζητάμε εδώ τίτλους ιδιοκτησίας στις ωραίες ιδέες. Ναι. Εμείς θέλουμε να δούμε πώς θα κάνουμε το όραμα πράξη. Την πλατεία Δικαστηρίων, την πλατεία του Αρχαιολογικού Μουσείου και εγώ θα βάλω και τους κυλινδρόμενους Καστρινάκη. Από κάτω. Βεβαίως. Για φανταστείτε αυτό το αρχιτεκτονικό απόθεμα που σήμερα είναι εκεί που είναι. Μάλιστα έγινε και πριν από λίγο καιρό παρανάλωμα του πυρός. Είναι στα χάλια που είναι. Και να το ενοποιήσεις δίνοντάς του περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και αν θέλετε να του δώσουμε ψάχνοντας και την ταυτότητα της πόλης κάποια στοιχεία της ενετικής περίοδου, ενδεχομένως της μινωικής περίοδου. Δεν ξέρω, αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να τη συζητήσουμε με ειδικούς, με τους αρχαιολόγους μας, με τους επιστήμονές μας και να έχει ταυτότητα ο μοναδικός μεγάλος δημόσιος χώρος που έχουμε, τον οποίο θα πρέπει να τον κρατήσουμε, πρέπει να δώσουμε μάχη να τον κρατήσουμε και να τον αναδείξουμε. Δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτή την κατάσταση και να την αποδεχόμαστε μυρολατρικά. Θέλω να πω λοιπόν ότι κάθε δημοτική αρχή έχει μεγάλο αγώνα μπροστά της για την προστασία, την ανάδειξη του περιβάλλοντος. Και έχοντας και την ευθύνη του περιβάλλοντος για 4 χρόνια και τον αδέσποτον ζώο, βλέπω ότι η κοινωνία αυτή την περίοδο έχει μια ιδιαίτερη τάση προστασίας όλων των έβιων όντων, φυτών και δέντρων. Γι' αυτό έγιναν και τα επεισόδια και όλα αυτά τα σκηνικά που έγιναν με το κόψιμο δέντρων. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι φοβερές αντιδράσεις που σου λέει ούτε ένα δέντρο δεν θα χάσουμε από το Ηράκλειο και δεν πρέπει να χάσουμε από το Ηράκλειο. Θα μιλήσουμε για το πράσινο σε λίγο. Θέλω να πω λοιπόν ότι η υπόθεση των μελετών μας, το υπονόησε η Βαγγελία Σκηναράκη πριν από λίγο, έχει τεράστια σημασία να είναι πλήρης. Δεν μπορούμε να κάνουμε μελέτες στο πόδι. Δεν μπορούμε να μην βλέπουμε, ναι, λέμε έργα, αλλά έργα που θα έχουν πλήρη μελετηθεί και θα έχουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ελαχιστοποιήσει. Θα πρέπει να δίνουμε έργα τα οποία βεβαίως θα προσφέρουν στην ανάπτυξη, βεβαίως θα είναι έργα τα οποία βοηθάνε τον τόπο, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν θα γίνονται χωρίς να σεβόμαστε το περιβάλλον. Όχι έργα βιτρίνας, εννοείται. Και όχι έργα βιτρίνας, έργα ουσίας που θα προσδίδουν, αν θέλετε, την αξία που πρέπει στο περιβάλλον, θα το αναδεικνύουν και θα το αναβαθμίζουν. Γιατί δυστυχώς η πόλη μας έχει τεράστιο έλλειμμα. Έχουμε μικρό ποσοστό πρασίνου και πρέπει να το αυξήσουμε. Δεν είναι σε καλή ή σε πολύ καλή κατάσταση όπως θα έπρεπε να είναι το περιβάλλον και το πράσινο. Έχουμε ελάχιστους δημόσιους χώρους που πρέπει να διασώσουμε και οτιδήποτε υπάρχει, το οποίο καμιά φορά το παραχωρούν οι δημοτικές αρχές εύκολο σαν οικόπεδο, θα πρέπει να δούμε πώς θα το κρατήσουμε για να είναι πνεύμονες αθλητισμού, πολιτισμού και πρασίνου. Μάλιστα. Στο περιβάλλον μέσα είναι και ο κόλπος του Δερματά, που πρόσφατα, έγινε, ναι, έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Ναι. Ναι, όπως επίσης είναι και οι αθλητικές εγκαταστάσεις επί των τυχών ή οτιδήποτε άλλο. Εσείς σαν αρχαιολόγος πώς τα βλέπετε, πώς τα είδατε τα πράγματα αυτά? Πριν πω σε αυτό μπορώ να πω κάτι για το πράσινο. Είχαμε παρακάτω να κάνουμε κουβέντα. Α, ναι, εντάξει, ναι, τότε ναι, μετά. Ναι, ναι. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ο κόλπος του Δερματά όπως είναι δεν θα γίνει ποτέ πλάζ. Όχι 1, 2 ή 15 φωτορεαλιστικά να βγουν, δεν θα γίνει ποτέ πλάζ. Και αυτό γιατί? Διότι με τον μπάζωμα του τείχους, προκειμένου να γίνει η διάνοιξη παραλληλικής λεωφόρου, η επιπλέον διάνοιξη δηλαδή και τα μεγάλα πεζοδρόμια αυτά που έχουν γίνει, έχουν γίνει προσφώσεις,
Έχουν γίνει αυτές οι καταρρεύσεις που έγιναν από τις πρόχειρες, από τους πρόχειρους τύπους αντιστήριξης. Και αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να πούμε ότι με την παραδοχή ότι τα νερά είναι καθαρά εφόσον οι επιχειρηματικοί αγωγοί έχουν φύγει μέσα από την πύλη Δερματά που περνούσαν παλιότερα, έτσι, ένας κεντρικός επιχειρηματικός αγωγός περνούσε από το εσωτερικό της Βενετσιάνικης πύλης του Δερματά. Τέλος πάντων, έγινε η παράκαμψη αυτή και αποκαλύφθηκε ολόκληρο το τείχος το οποίο δημιουργούσε την παραλία του κόλπου Δερματά. Το τείχος αυτό σήμερα, το οποίο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και σώζεται, είναι κάτω από το δρόμο, κάτω από την παραλιακή λεωφόρο. Εάν δηλαδή υπάρχει πρόθεση να μετατραπεί ο κόλπος του Δερματά σε, πώς το λένε, σε πλάζ και να, σε χώρο να μπορεί ένα στρατιώτης να μην εξορίζεται για να πάει να κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα. Στον Καρτερό, είστε. Στον Καρτερό, εντάξει, δεν είναι και εξορία, αλλά. Θέλω να πω για αυτούς, τότε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν. Τότε ο μόνος τρόπος είναι να γίνει πλήρης εξυγίανση του όρμου, του κόλπου Δερματά, να γίνει. Και αυτό λέω ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Να γίνει αποχωμάτωση της παραλιακής και γεφύρωση. Μόνο έτσι μπορεί να έχουμε παραλία αμμώδη. Μάλιστα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Να σας πω κάτι τώρα. Κάποτε ήρθε ένας πολύ γνωστός Ηρακλειώτης που ασχολείται με αυτά και έκανε μια πρόταση σε παλαιότερη δημοτική αρχή και είπε ότι εγώ μπορώ τον κόλπο του Δερματά να τον κάνω άμμο. Πώς? Θα κάνω 50 μέτρα πιο μέσα ένα τεχνητό ανάχωμα στον βυθό της θάλασσας με δίχτυ και πέτρες, θα περνάει η άμμος μέσα που έχει εφαρμοστεί παντού και θα γεμίσει με άμμο. Άρα λοιπόν το θέμα της άμμου θα μπορούσε να λυθεί. Το θέμα είναι τα άλλα που λέτε. Δεν θα μπορούσε ούτε αυτό να λυθεί, γιατί μην ξεχνάμε τα ρεύματα πρώτον. Έτσι. Δηλαδή, αυτές οι μελέτες έχουν περάσει και από τα δικά μου τα χέρια. Έχουν περάσει και οι παλιότερες μελέτες του μπαζώματος του κόλπου του Δερματά για να γίνει μαρίνα και όλες. Τις ξέρουμε. Έχουν γίνει και μελέτες στο υποθαλάσσιο τμήμα που είναι και στο ανοιχτά του κόλπου του Δερματά, αλλά και κατά μήκος του παράκτιου τείχους. Λοιπόν. Είναι, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι να βάζουμε ένα δίχτυ και μαζεύουμε άμμο. Τα ρεύματα είναι φοβερά εκεί στην περιοχή και η άμμος. Οπότε το είπατε και στην αρχή, δεν πρόκειται να γίνει να ποτέ. Γίνει ποτέ. Θα γίνει μόνο εάν γίνει αποχωμάτωση και μάλιστα γεφύρωση εκεί. Κάτι το οποίο έχει τεράστιο κόστος. Μάλιστα. Γλιτώσαμε όμως, Γιάννα, το κόλπο του Δερματά από τη Μαρίνα. Δώσαμε τον αγώνα μαζί και με τον Μανώλη και με όλους. Ήταν το έγκλημα. Ήταν το έγκλημα. Το έγκλημα. Πήραμε και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά που λύγει. Έλυγε το θέμα αυτό πάνω. Πάμε τώρα στην κυρία Σχιναράκη, που θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Το είπε ο κύριος Ινιωτάκης προηγουμένως. Ζούμε σε εποχές πολύ διαφορετικές από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Μιλάμε για εποχές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μιλάμε για εποχής τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και πάει λέγοντας. Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών τα έκανε ο φίλος σας ο Μπένος. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται αφενός από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως πρότυπο διακυβέρνησης και αφετέρου από τη γραφειοκρατία η οποία συνεχίζει και παραμένει έτσι, ένα μεγάλο πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση, πώς θα διευκολύνεται την πρόσβαση των πολιτών σε κέντρα εξυπηρέτησης? Καταρχήν, όταν μιλούμε για την έξυπνη πόλη, πολύ διαφημισμένη εδώ και χρόνια, αλλά που δεν την έχουν δει οι πολίτες να εφαρμόζεται στην πράξη, θα πρέπει να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Θα πρέπει δηλαδή να ξαναβάλουμε το Σταύρο τον Μπένο, να κάνει το βήμα το παραπάνω που έπρεπε να έχει γίνει ήδη, γιατί αυτά τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών έχουν γίνει εδώ και 19-20 χρόνια. Άρα έπρεπε να κάνουμε να έχει ο κάθε πολίτης το δικό του αριθμό, το δικό του κωδικό, μέσα από τον οποίο χρησιμοποιώντας τον, να μπορεί να βγάζει κάθε στοιχείο που τον αφορούσε. Και από τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει το θέμα κοινωνία της πληροφορίας από τα μέσα της δεκαετίας του 90, θα έπρεπε ήδη να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πια τέτοιες ταλαιπωρίες στον κόσμο που τον κάνουν να λέει «Δεν θέλω κανένα έγγραφο, θέλω να είμαι ο άγνωστος».
Εδώ έχουμε φτάσει στην εποχή να έχουμε την ταυτότητα αυτή, η οποία αν ξεκολλήσει δεν σε αναγνωρίζουν. Την ταυτότητα την αστυνομική δεν σε αναγνωρίζει και σου κάνουν συνεχώς παρατηρήσεις. Όταν σε άλλες χώρες υπάρχει η κάρτα, όπως την κάρτα την τραπεζική. Ή τραπεζική, ναι, τραπεζική κάρτα ή το δίπλωμα οδήγησης, που έχει όλα τα στοιχεία πάνω. Και σε όλα τα κράτη, μέσα από αυτή την κάρτα, μπορεί να βγάλει ο κάθε πολίτης όλα τα στοιχεία, όλα τα έγγραφα τα οποία χρειάζεται. Αυτό λοιπόν, αν ήταν ο Σταύρος ο Μπένος εδώ, θα μας έλεγε: είναι δουλειά μου, είναι έργο μου αυτό, αλλά έχει ξεπεραστεί. Έπρεπε ήδη να έχει περάσει το νέο θέμα. Αλλά θέλω να σταματήσω λίγο στο περιβάλλον που μιλούσαμε προηγουμένως και σε σχέση με το παραλιακό μέτωπο. Πρώτα-πρώτα, σε σχέση με το περιβάλλον, και επειδή περιβάλλον δεν είναι μόνο το δομημένο περιβάλλον ή το φυσικό περιβάλλον κλπ, αλλά έχουμε περάσει και σε διάφορα θέματα και προβλήματα, και εμένα τουλάχιστον με συγκλώνησε πριν από 10 μέρες περίπου, 20, η 16χρονη μαθήτρια Κρέτα Ντούμπερκ, που με κλάματα και λυγμούς μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε: το σπίτι μας καίγεται και εμείς καθόμαστε. Έπρεπε να σοκαριστούμε και να τρέχουμε πανικόβλητοι κατά τα πρότυπα που έτρεχαν οι Γάλλοι όταν πήρε φωτιά η Παναγία των Παρισίων για να σώσουμε το σπίτι μας που είναι ο πλανήτης. Εκείνο πρέπει να μας συγκινήσει, ή μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε και στο Ηράκλειο για να συγκλονιστούμε όλοι με πρώτα απ' όλους στη δημοτική αρχή, ούτως ώστε να βάλουμε μπροστά άλλες λειτουργίες. Ο Κώστας ο Ασλάνης, και επειδή αναφερόμαστε στους προηγούμενους δημάρχους και αναφερθήκαμε και στον αείμνηστο Μανώλη Καρέλη, ότι να πω το εξής, είπε ο Πέτρος προηγουμένως κάποιες μελέτες και κάποια έργα και κάποιες ιδέες ήταν του Κώστα του Ασλάνη, που έπρεπε τώρα να αξιοποιηθούν ως βάση και να λειτουργήσουν με προσθετικά στοιχεία, διορθωτικά στοιχεία, να λειτουργήσουν για να αξιοποιηθούν από τις επόμενες δημοτικές αρχές. Θα σας θυμίσω το παράδειγμα, θα σας φέρω μερικά χρόνια πίσω και να σας πω το παράδειγμα του Μανώλη Καρέλη, που τότε με το πολιτιστικό κέντρο, παρότι ήταν δήμαρχος, τι έκανε. Πήρε την πρόταση του καλοκαιρινού, τη βούτυξε, επιτρέψτε μου την έκφραση, και την προχώρησε πολλά βήματα μπροστά, γιατί είδε ότι αυτή η πρόταση ήταν μια σπουδαία πρόταση για να αποκτήσει η πόλη μας ένα πολιτιστικό αποτύπωμα, μια και χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Και έγινε πράξη επιτέλους και μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ένα πολιτιστικό κέντρο. Άρα λοιπόν, οι δημοτικές αρχές. Και ο Κουράκης προχώρησε. Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, γιατί μου επιτρέπετε να πω κάποια πράγματα. Σε σχέση με την αλλαγή της εικόνας της πόλης μας στο παραλιακό μέτωπο, εδώ έχουν σφραγίδα πολύ. Για το πολιτιστικό μίλησα εγώ. Θα το πάω, φτάσω και στο πολιτιστικό. Έχουν σφραγίδα πολύ. Πρώτα-πρώτα μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, φαντάζομαι και σε όλους και όλες, το γεγονός ότι όταν παρέδωσε ο Κώστας Ασλάνης στο Γιάννη Κουράκη, παρέδωσε πάνω στο γραφείο γεμάτο φακέλους, κάτω γεμάτο φακέλους, και λέει: παραδίδω 25 μελέτες. Κανένας δεν είχε καταλάβει αρχικά γιατί είχαν γίνει αυτά. Και όμως ήταν οι μελέτες που ήταν απαραίτητες να υλοποιηθούν ως έργα, επειδή η πόλη μας είχε γίνει Ολυμπιακή χάρη στη σφραγίδα του Κώστα Ασλάνη, της Γιάννας Αγγελοπούλου δασκαλάκη, συμπατριώτησά μας, πρόεδρο τότε της Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων, και του Κώστα Σιμίτη ως πρωθυπουργού. Και όλα αυτά τα έργα υλοποιήθηκαν με τη σφραγίδα και του αείμνηστου Σταύρου Καμπέλη, ο οποίος ήταν τότε στο Πεχοδέ, γιατί ήταν ευθύνη τους, και έτσι άλλαξε εικόνα η πόλη μας. Και ναι, βεβαίως, εντάχθηκε και το πολιτιστικό κέντρο που χρηματοδοτήθηκε τότε και υλοποιήθηκε, και έχουμε τώρα ένα πολιτιστικό κέντρο. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είναι συλλογικές οι λειτουργίες, ότι οι δημοτικές αρχές έχουν συνέχεια, πρέπει να έχουν όμως συνέπεια σε σχέση με το έργο των προηγούμενων. Το αξιοποιείς ως βάση, κάνεις τις διορθωτικές σου παρεμβάσεις και βάζεις δυναμική σφραγίδα και συνεχίζεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε μηδενισμούς όλων των προηγούμενων και να λέμε: εγώ ή μη. Είναι λάθος, υπάρχουν και οι προηγούμενοι, έκαναν πολλά και αυτό θα πρέπει να το σεβαστούμε. Κύριε Βασιλάκη, έχετε τεράστια ευαισθησία, μεγάλη ευαισθησία στα θέματα πολιτισμού. Ειδικά είσαστε κάποτε πολύ ερωτευμένος με τη λειτουργία της Βικελαίας και ακόμα και τώρα έχετε προτάσεις να κάνετε και να δείξετε ότι η Βικελαία μπορεί να αποτελέσει ένα κύτταρο πολιτισμού. Έχουμε όμως και το πολιτιστικό κέντρο. Θα μπορούσατε να μας πείτε έτσι με λίγα λόγια πώς οραματίζεστε τη λειτουργία της Βικελαίας ή πώς του πολιτιστικού. Αλλά ξέρω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ χρόνο, αλλά αν μπορείτε έτσι. Θα είμαι σύντομος, ναι. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πάρω θέση σε όσα ελέγχθησαν πριν. Με λίγα λόγια. Θα είμαι σύντομος γενικά. Δεν θα υπερβώ τον χρόνο των εκλεκτών συνυπου...
Συνυποψηφίων. Συνυποψηφίων, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι έχουμε δείγματα συνένεσης απόψε εδώ. Πρώτα-πρώτα με τον κύριο Νιωτάκη είχαμε την ίδια στάση και την κυρία Σταρίδα στην... Δεν ξέρω γιατί την κυρία Σκηνεράκη, στην αντίρρησή μας να γίνει μαρίνα στον όρμο του Δερματά, αλλά να πάει στην, στο Παγκρίτιο στάδιο. Και χαίρομαι που ο κύριος Νιωτάκης υιοθέτησε την πρότασή μου για την ενοποίηση, εγώ έχω την πατρότητα της πρότασης, την ενοποίηση του Πάρκου Γεωργιάδη με την Πλατεία Ελευθερίας. Είχα εισηγηθεί ως αντιδήμαρχος πολεοδομίας το 2013 την μετατροπή του οικοδομικού τετραγώνου σε πράσινο, ώστε να μπορέσει να παλωτριωθεί και να γίνει αυτή η ενοποίηση και να σωθεί και το ηρώον που είναι μέσα. Εννοείται το χώρο στο ηρώον. Το χώρο είναι, απέναντι από το άγαλμα του Βενιζέλου. Είναι ιδιοκτησία ιδιώτη και θέλει τεράστια χρήματα. Αγώνα. Δεν έχει σημασία. Η πρόταση αυτή είναι δική μου και τα χρήματα θα βρεθούν, θα πληρωθούν, θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες σύμφωνα με ό,τι αποφασίσουν τα δικαστήρια. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν. Και αυτή η πρότασή μου ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση, οπότε δεν μπορεί να πάρει απόφαση, αλλά σαν παρένεση προς την επόμενη Δημοτιέρχη του κ. Λαμπρινού. Δεν προχώρησε η πρόταση αυτή και κατόπιν του Ηράκλειο Πρωτοβουλία άλλες δύο φορές επισκέφθηκε τον κ. Λαμπρινό και του έθεσε αυτή την πρόταση και νομίζω ότι μπορεί να δημιουργηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η πλειοψηφία για να υλοποιηθεί αυτό. Μάλιστα. Θέλω επίσης να πω ότι ως αντιδήμαρχος πολεοδομίας συνέβαλα στην απαλωτρίωση 7 στρεμμάτων στις Μεσαμπελιές για να γίνει ένα μεγάλο πάρκο, 3,5 στρεμμάτων στην 62 Μαρτύρων απέναντι από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών όπου τώρα διαμορφώνεται ένα άλλο πάρκο και ανέθεσα την μελέτη της χρυσοπηγής, τη συνέχιση του ρέματος χρυσοπηγής από την, το οποίο είναι ένα θαυμάσιο, έχει διαμορφωθεί θαυμάσια μέχρι τη γέφυρα της Ιερονυμάκη, από τη γέφυρα της Ιερονυμάκη μέχρι τον Λεωφόρο Ικάρου είναι το χάος. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια μελέτη που επιτρέπει τώρα τη δημιουργία τριών χώρων πρασίνου σε αυτή την περιοχή. Όμως φάγαμε το χρόνο και πώς θα μιλήσουμε για τη Βικελία και το πολιτιστικό τώρα. Έπρεπε να τα πω αυτά διότι ήταν δικές μου προτάσεις. Η Ηράκλειο Πρωτοβουλία έχει κάνει προτάσεις για την απαλωτρίωση χώρων, για την κατάκτηση χώρων πρασίνου που έχουν ήδη προσφερθεί ως χώρος αυτός. Θέλω επίσης να πω για δύο λόγια. Εκτός και αν αφήσουμε την ερώτηση αυτή για μια προσωπική κουβέντα, γιατί έχουμε πια μια πιο ενδιαφέρουσα συνέχεια. Ακριβώς. Έχουμε μια πιο ενδιαφέρουσα. Μπορώ να πω δύο λόγια, είπαμε για τη Βικελαία και για τη Βικελαία. Γιατί θέλω να πω ότι ερώτηση... είμαι μέλος σε αυτή την περίοδο, τη δημοτική, μιας ανύπαρκτης επιτροπής παρακολούθησης και παραμένω μέλος παρόλο που η επιτροπή δεν λειτουργεί και είμαι κάθε τακτικά στη Βικελαία, βοήθησα στη μετακόμιση και δίνω τις συμβουλές μου σε ό,τι μπορώ και θεωρώ τη μεγαλύτερη τιμή από όλα τα αξιώματα που είχαμε σήμερα ότι υπήρξα πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Μια άλλη κουβέντα θα κάνουμε για το πολιτιστικό. Και μία φράση μόνο. Η Βικελαία χρειάζεται νέο αίμα διότι εξαιρετική υπάλληλη που έχει σήμερα είναι στα πρόθυρα της συνταξιότητας. Να κάνω εγώ μία παρατήρηση τώρα το σχετικά με τη Βικελαία. Εγώ επειδή πηγαίνω στη Βικελαία Βιβλιοθήκη, θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα ότι δεν υπάρχει ανανέωση βιβλίων. Mm. Δηλαδή, μιλάμε για βιβλίο, το πιο καινούριο βιβλίο είναι πριν από 15 χρόνια, έτσι. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν σου επιτρέπει να το αξιοποιήσεις σε βιβλιογραφία έτσι, για να κάνεις την ευκαιρία να ψάξει. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κάποιος φοιτητής θέλει να πάει να ψάξει βιβλιογραφία, θα πρέπει να πάει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα αυτό. Επί των ημερών μου, κάθε χρόνο αγοράζαμε καινούργια βιβλία. Και βέβαια κάθε χρόνο εκδίδαμε βιβλία και σήμερα το κάνει και η Νέα Δημοτική Αρχή. Η Βικελαία έχει πλησιάσει τις 200 εκδόσεις καταπληκτικών βιβλίων εμπορίας. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στον κύριο Νιωτάκη. Μεγάλο θέμα ανοίγει τώρα. Κύριε Νιωτάκη, θα ανοίξουμε τώρα ένα θέμα, μια συζήτηση. Έχουμε το αεροδρόμιο το οποίο μεταφέρεται. Πάει στο Καστέλι. Ανήκει στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι ξεκάθαρη. Θα μείνει μια τεράστια έκταση. Μιλάμε για μια περιοχή που καλύπτει τη ΣΕΑΠ, το στρατόπεδο της ΣΕΑΠ, στο οποίο έχω υπηρετήσει και στρατιώτης. Άσχετο, αλλά. Είναι 126, τη ΜΟΜΑ. Ακριβώς, τη ΜΟΜΑ 126, αλλά και ένα μέρος της παραλίας του Καρτερού. Η παράταξή σας έχει πρόταση αξιοποίησης?
με την ευκαιρία που μου δίνετε, κύριε Κοσμαδάκη, για αυτό το πολύ σημαντικό εγχείρημα, θέλω να σας πω ότι μια πόλη για να γίνει πόλη, μητρόπολη, κέντρο περιφερειακής και εθνικής σημασίας, χρειάζεται κάποια μεγάλα έργα. Ένα από αυτά τα έργα είναι η δημιουργία του νέου αεροδρομίου. Και βεβαίως ένα υποέργο, συνοδό έργο, είναι η διαχείριση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και υποδομών, οι οποίες σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να αφήσουμε να επαναληφθεί το φαινόμενο της αμερικάνικης βάσης ή καταστάσεις στυλ ελληνικού. Ανοίγονται μεγάλες δυνατότητες που θα πρέπει να δούμε πώς αυτός ο τεράστιος δημόσιος χώρος θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και προς όφελος, εγώ θα έλεγα, και της επιχειρηματικότητας. Δίπλα είναι η βιομηχανική περιοχή. Εγώ σήμερα έρχομαι να βάλω και το ζήτημα τι μπορούμε να κάνουμε για να αναβαθμίσουμε την υπόθεση logistics και αποθήκευση ή ενδεχομένως και άλλες λειτουργίες που η βιομηχανική περιοχή έχει ανάγκη και ο επιχειρηματικός μας κόσμος έχει ανάγκη. Θα πρέπει να συζητήσουμε με την Αλικαρνασσό, με το τοπικό σύμβουλο της Αλικαρνασσού, για να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί αυτός ο τεράστιος δημόσιος πλούτος και να μην εγκαταληφθεί ή να μην παραμείνει και να έχουμε φαινόμενα τα οποία δεν αξίζουν στην πόλη και δεν θα δώσουν τη δυναμική την οποία χρειάζεται η πόλη και η επιχειρηματική κοινότητα και όχι μόνο. Θέλω να πω όμως ότι αυτά τα έργα φάρη μπορεί να τα ονομάσει κανείς στην υπόθεση του να αναδειχθεί μια πόλη μητρόπολη, μπορούν να δώσουν μια τεράστια όθηση και πρέπει να είναι κάποια χαρακτηριστικά τέτοια μεγάλης έκτασης έργα, όπως είναι αυτό το οποίο προαναφέραμε. Και θέλω να αναφέρω ακόμα ένα-δύο έργα που δείχνουν την κλίμακα και την ένταση στην οποία πρέπει να κινηθούμε άπαντε στην επόμενη δεκαετία για να μιλάμε για το Ηράκλειο 2050. Ένα τέτοιο μεγάλο έργο μπορεί να είναι και η δημιουργία ενός μεγάλου φράγματος στο Κυπαρίσι. Είπαμε πριν από λίγο για τα θέματα άρδευσης και ίδρυυσης και μιλάμε για ένα έργο της τάξης των 20 εκατομμυρίων κυβικών, το οποίο είχαν ξεκινήσει μελετητές και το βάζαν και το ζητούμενο πριν ακόμα και από το φράγμα Ποσελέμη και το οποίο θα δώσει λύση στο τεράστιο ζήτημα του ελλείμματος υδατικού δυναμικού και ταυτόχρονα θα ενισχύσει την υπόθεση ενιαία διαχείρισης του δυναμικού, υδατικού δυναμικού για όλη την Κρήτη. Ήταν παρακάτω να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, ένα τρίτο μεγάλο έργο, γιατί ξαναλέω, δεν είναι στην εύκολο. Στην ίδια περιοχή. Όχι στην ίδια περιοχή. Όχι, εννοώ για μεγάλα έργα. Αυτή η ένταση, όπως είναι η μετακίνηση ενός αεροδρομίου, κύριε Χιντεράκη, και η αξιοποίηση μιας περιουσίας, η δημιουργία της μαρίνας. Έργο 100 εκατομμυρίων μπροστά από το Παγκρίτιο μελέτη, που για 10 χρόνια δεν ξέραμε πού ήταν, δεν ξέραμε πού κοιμόταν, σε ποιο γραφείο, πού ξεκουραζόταν. Και ενώ είχαμε την υπόθεση και κάποιοι βάζαν το ζήτημα της δημιουργίας μαρίνας στο Δερματά, είχαμε μία μελέτη του αείμνης του Βαγγέλη Ρομπογιαννάκη, η οποία κάπου ξεκουραζόταν, η οποία ανασύρθηκε, καθυστέρησε η παρούσα δημοτική αρχή, η αλήθεια να λέγεται, δεν το έσπρωξε το θέμα, αλλά έχουμε καταρχάς μία θετική εισήγηση του ΚΑΣ, που η Ιλιάνα ξέρει πόσο σημαντικό είναι για την χωροθέτηση έμπροσθεν του Παγκριτίου σταδίου. Αυτά τα έργα λοιπόν είναι τεράστια οικονομική ένταση και καταλαβαίνετε τι μόχλες ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων θα δημιουργήσουν, τι θέσεις εργασίας, ποια επαγγέλματα θα ωφεληθούν και τι όθηση θα δώσουν στην επιχειρηματικότητα και στον τουρισμό μας. Αυτά λοιπόν είναι τα νεωτερικά έργα που πρέπει το Ηράκλειο, γιατί ξέρετε, όταν έρχεται ένας επισκέπτης, έρχεται βεβαίως για το αρχαιολογικό μας μουσείο, έρχεται για την Κνωσό, αλλά θέλει να δει. Και αυτοί είναι ο Έλληνες, ρε παιδί μου, αυτοί οι κριτικοί, αυτοί οι Ηρακλειώτες, τι έχουν να μας δείξουν στο σήμερα, τι κάνανε. Και πρέπει να έχουμε να δείξουμε συγκεκριμένα μεγάλα τεχνικά έργα υποδομών, όπως είναι αυτή η μαρίνα μπροστά από το Παγκρίτιο, η οποία θα φέρει ένα άλλο είδος και ένα άλλο επίπεδο τουρισμού, το οποίο με σύμφωνες με μελέτες που υπάρχουν είναι 5 φορές πάνω η αγοραστική δύναμη αυτών των επισκεπτών από ό,τι το συνήθι ναι. τουρίστα το οποίο έχουμε συγκρίνει. Θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε πάνω στο ίδιο θέμα, αλλά θα φάμε τον υπόλοιπο χρόνο. Ακριβώς. Θα παρακαλούσα τον κύριο σκηνοθέτη μας να μας επιτρέψει το χρόνο που φάγαμε στην αρχή να μας τον δώσει τώρα, για να προλάβουμε να κάνουμε μερικές ερωτήσεις ακόμα που είναι, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικές. Κυρία Σταρίδα, ο Δήμος έχει αγροτικές περιοχές, το Τέμενο, στον Κορκολαΐν, την Παλιανή. Έχετε προτάσεις αναβάθμισης αυτών των περιοχών? Γιατί συνήθως μιλάμε την πόλη. Τώρα μιλάμε για το Δήμο όμως.
Βεβαίως, και αναλώσαμε ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης απόψε για το Ηράκλειο ξανά, για την πόλη. Είναι κρίμα αυτό, δηλαδή κρίμα να επανερχόμαστε στο θέμα του κέντρου της πρωτεύουσας πόλης του Δήμου. Τα χωριά είναι σε κατάσταση απελπισίας. Όλα. Καταρχάς, όπου και αν πήγα, αυτό εισέπραξα και από τους κατοίκους. Οι εκτάσεις, η παραγωγή είναι φθήνουσα. Ο μεγάλος πλούτος που είχε, δηλαδή η ύπαιθρος, έτσι, μειώνεται. Τα εργατικά χέρια μειώνονται. Η εγκατάλειψη είναι απίστευτη. Οι βιολογικοί καθορισμοί, οι οποίοι είναι ημιτελείς ή στις δαφνές πρέπει να τους κάνει. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον βιολογικό καθορισμό εκεί πέρα. Ποτίζουν το υπέδαφος με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιες επιβαρύνσεις στις τροφές που τρώμε. Και επίσης τεράστιες, από τη ροή των νερών από κάτω, τεράστιες επιβαρύνσεις στο φυσικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα αυτή η ρήπανση, η τρομερή ρήπανση που υπάρχει τώρα δίπλα στο παλιαρχαιότερο μοναστήρι της Κρήτης, στη Μονή Παλιανής, στο Φαράγγι του Απόλλωνα. Λοιπόν, έχουν ιδιαιτερότητες αυτές οι περιοχές. Όλες αυτές λοιπόν οι περιοχές έχουν καταρχάς ιστορικότητα, μεγάλη ιστορικότητα, μεγάλη οικονομική, αγροτική παραγωγή, η οποία εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, θα καταστραφεί και μαζί με αυτήν θα καταστραφεί και ένα μεγάλο μέρος της πανίδας της περιοχής. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη αυτή τη στιγμή των αγροτικών περιοχών εάν δεν γίνει πλήρης καταγραφή και διόρθωση και αποκατάσταση αυτών των προβλημάτων. Ναι, ναι. Διότι αυτά τα προβλήματα θα τα βρούμε μπροστά μας και θα τα βρούμε πάρα πολύ άσχημα. Νίκο, μου επιτρέψεις κάτι, επειδή έχω διαβάσει μια ολόκληρη σελίδα που έχει αναρτήσει η κυρία Σκηναράκη για τις περιοχές αυτές. Ναι, θα ήθελα να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας για την αξιοποίηση αυτών των περιοχών, των αγροτικών περιοχών. Ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε, κύριε Χιντηράκη, και είναι πέρα από το κεντρικό Ηράκλειο, υπάρχει το περιαστικό Ηράκλειο, είναι μια καθαρά δυναμική περιοχή. Γνωρίζουμε αυτές τις περιοχές πόσο έχουν προσφέρει στον αγροτικό τομέα και πόσο εξακολουθούν να προσφέρουν, αλλά χρειάζονται τη στήριξη. Στις πρόσφατες περιοδίες και στο Τέμενος και στην Παλιανή, το μεγάλο πρόβλημα είναι η άρδευση. Συγκεκριμένα στο Τέμενος, εκείνο που επιβάλλεται να γίνει, οι άνθρωποι αξιοποιούν το νερό από το βιολογικό καθαρισμό, έτσι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα όμως και ότι οι αγωγοί που υπάρχουν δεν φτάνουν για να μπορέσουν να διοικηθεί με σωστό τρόπο το νερό και το καλοκαίρι ιδιαίτερα από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβρη οι άνθρωποι πρέπει να ξενυχτούν και να κάνουν βάρδιες για να δουν πότε μπορούν να πάνε να ποτίσουν σε διαφορετική περίπτωση οι περιουσίες τους ξεραίνονται, άρα οι παραγωγές τους καταστρέφονται και αυτοί ζουν μέσα από αυτή την παραγωγή. Άρα ο Δήμος πρέπει να είναι συμπαραστάτης τους άμεσα. Εμείς λοιπόν αυτό που προτείνουμε είναι μια αντιδημαρχία για τον πρωτογενή τομέα όπου θα έχει και το στρατηγικό σχεδιασμό και παράλληλα αγροτικά ΚΕΠ, μια και μιλήσατε για τα ΚΕΠ, τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, για τα αγροτικά θέματα που θα έχει επιστήμονες που θα είναι δίπλα στους πολίτες, δίπλα στους αγρότες μας, για να δείξει πραγματικά ο Δήμος ότι κατανοεί ότι έχει και το περιαστικό Ηράκλειο που είναι καθαρά αγροτική περιοχή. Γιατί μέχρι σήμερα, κύριε Χιντηράκη, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 9 χρόνια από την ενοποίηση του κεντρικού Δήμου Ηρακλείου με την Αλικαρνασσό, την Παλιανή, το Τέμενος και το Γοργολαΐνη, ούτε καν σε χάρτη δεν υπάρχουν αυτές οι περιοχές, ούτως ώστε να βλέπει ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας του Δήμου ποια είναι η γεωγραφική εικόνα, το γεωγραφικό αποτύπωμα του Δήμου Ηρακλείου, για να ξέρει ποια είναι και τα χωριά που υπάρχουν. Έτσι. Αυτό λοιπόν κάτι δείχνει. Στο θέμα λοιπόν αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρη η Δημοτική Αρχή. Σε διαφορετική περίπτωση δείχνει ότι θεωρεί ότι η Ηράκλειο είναι μόνο η περιοχή γύρω από τη Λότζια. Και είναι λάθος. Αυτό έχουν εισπράξει οι πολίτες
9 χρόνια από τότε που έγινε ο Καλλικρατικός Δήμος με τη νέα έκταση. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Βασιλάκη, η ερώτηση έχει να κάνει με το χειμώνα που μας πέρασε. Δόξα τω Θεώ, έτσι έβρεξε πάρα πολύ. Τα αμοιευτήρες γέμισαν, το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε. Η ερώτηση που σας κάνω είναι η εξής. Πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα? Ευτυχώς και έβρεξε φέτος, δηλαδή. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Αλλά το πρόβλημα δεν γίνεται. Έγινε και. Δεν κατάλαβα. Ευτυχώς που έβρεξε φέτος και γέμισαν οι ταμιευτήρες. Ναι, αλλά. Γνωρίσαμε, κάθε χρόνο. Γνωρίσαμε την κλιματική αλλαγή από την ανάποδη. Ενώ την είχαμε γνωρίσει ως ξηρασία, τώρα τη γνωρίσαμε ως πλημμυρική έκφραση. Ναι. Εμείς είμαστε υπέρ των δύο φραγμάτων στον Γιώφυρο, το οποίο ανέφερε ήδη ο κύριος Ινιωτάκης. Σας λέω, υπάρχει συνένεση, αν υπάρξει λογική, θα τα βρούμε στο Δήμο Ηρακλείου. Και υπέρ του φράγματος των Δαφνών για τον Ξηροπόταμο. Mm. Αυτά τα φράγματα θα έχουν διπλό ρόλο. Πρώτον, θα μπορέσουν. Τον Δαφνών δεν προορίζεται για άρδευση, αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε να γίνει φράγμα. Δεν μπορεί να κρατάς τον νερό και να μην το διαχέεις μετά στους πολίτες. Και βεβαίως θα πρέπει και ο βιολογικός καθαρισμός να έχει το βάθμο επεξεργασία που ήδη γίνεται για να πηγαίνουν τα νερά για άρδευση. Λοιπόν, τα φράγματα αυτά θα βοηθήσουν αφενός στην άρδευση και αφετέρου θα συγκρατήσουν τα νερά και θα μας προστατεύσουν από πλημμύρες και θα διευκολύνουν και τις πολεοδομικές μελέτες, διότι όπως ξέρετε γίνεται σε κάθε περίπτωση μία οριοθέτηση των ρεμάτων πριν την πολεοδομική μελέτη, που όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας δεν επιτρέπεται η οικοδόμηση. Επομένως θα βοηθήσουν και σε αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και τις μελέτες των δυτικών περιοχών. Έχετε αναφέρει τον Αλμυρό όμως πολλές φορές εσείς. Βεβαίως. Ο Αλμυρός μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Έχουμε περίπου 2 μήνες το χειμώνα καθαρό νερό και μπορούμε αυτό το νερό να το αποθηκεύσουμε. Με λιγότερο αλάτι, όχι ολοκάθαρο. Υπάρχει και πρόβλημα και με τα απορρίμματα. Καθαρό, εκεί, είναι 40 μέρες τουλάχιστον καθαρό νερό. Υπάρχει όμως πρόβλημα και με τα απορρίμματα και επιμένω εκεί, γιατί μου το έχουν πει και μου το έχουν αναφέρει πάρα πολύ. Και επίσης θα πρέπει να δούμε, η αφαλάτωση είναι μια ακριβή ιστορία, η οποία όμως κάθε χρόνο γίνεται φτηνότερη. Και επίσης είναι πολύ φθηνότερο να αφαλατώσεις το νερό του Αλμυρού από το θαλασσινό. Άρα θα πρέπει σε συνεργασία με το Δήμο Μαλευζίου, με τον οποίο το Ηράκλειο διατηρεί άριστες σχέσεις, τουλάχιστον με τη σημερινή του ηγεσία, να δούμε το θέμα της αφαλάτωσης. Χαμογελάσατε, γιατί μια... είναι η Ηράκλεια πρωτοβουλία, ήταν ο Μαμουλάκης ο Κώστας. Ο Μαμουλάκης είναι ιδρυτικό μέλος της Ηράκλειας πρωτοβουλίας και είμαστε πολύ υπερήφανοι που μέσα από την Ηράκλεια πρωτοβουλία έφτασε σε αυτό το σπουδαίο αξίωμα και στο έργο που κάνει στο Μαλευζίου. Χαρτολογώντας να πω το εξής. Το είπαμε και στην αρχή. Ναι. Το κάθισμά σας δυστυχώς χαμηλώνει συνέχεια. Ναι. Μην το πάρουν οι τηλεθεατές ότι επειδή σας χαμηλώσαμε λιγάκι. Είναι λάτωμα του καθίσματος. Αλλά νομίζω ότι δεν εμποδίζει την έκφρασή μου αυτό. Και νομίζω ότι οι αγαπητοί τηλεθεατές θα το Λοιπόν, επειδή όμως το θέμα, κύριε Μητάκη, είναι τεράστιο, των υδάτινων πόρων, θα ήθελα να κάνετε μια μικρή τοποθέτηση και οι υπόλοιποι πριν να τελειώσουμε για να δώσουμε το λόγο να πείτε επί 2 λεπτά ο καθένας ό,τι θέλει. Ωραία. Για τους υδάτινους πόρους. Ξέρετε, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα του νερού. Και σαν μηχανικός, αλλά και σαν ένας άνθρωπος που είμαι πολύ ευαίσθητος, όπως όλοι νομίζω σήμερα οι πολίτες πρέπει να είμαστε στα ζητήματα του περιβάλλοντος, το θέμα του νερού είναι θέμα ζωής. Θέμα ζωής για τους έμβιους οργανισμούς, για τους ανθρώπους, για τους επισκέπτες. Αυτό πρέπει να είναι ένα πολυεπίπεδο και ένα, αν θέλετε, πολυπαραμετρικό ζήτημα στο οποίο θα συμβάλλουμε άπαντες. Η αρχή, το κράτος, οι πολίτες, οι πάντες. Δεν αντιμετωπίζεται αλλιώς. Το ότι έβρεξε φέτος και έκανε νερό και συνήθως κάνει νερό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε τι κάνουμε με τη διαχείριση αυτού του νερού που πέφτει. Ξέρετε, φέτος στα Χανιά, η Ασή Γωνιά και το Ασκήφου είναι η πρώτη περιοχή στην Ευρώπη σε βροχοπτώσει. Περάσαμε και μια περιοχή της Δανίας. Μέχρι 7.000 χιλιοστά, όταν η δεύτερη είναι στη Δανία με 6.000. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία
μας κάνουν να σκεφτούμε, όχι ότι είμαστε τυχεροί, ότι μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά και αφήνουμε το νερό και φεύγει. Πάει στη θάλασσα. Πάει στη θάλασσα, χάνεται, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Γιατί λοιπόν χάνεται? Το 50% του νερού μας φεύγει από τα δίκτυά μας. Ή κλέβεται ή φεύγει από τα δίκτυά μας. 18 εκατομμύρια κυβικά θέλει το Ηράκλειο και οι πραγματικές ανάγκες, αυτό που τιμολογείται, είναι 9 εκατομμύρια. Άρα έχουμε δίκτυα που πρέπει να ξυλωθούν και να αλλάξουν όλα. Ειδικά μετά το φράγμα, όπως λέμε, που μας δίνει άλλη πίεση. Γι' αυτό είναι ακριβό. Τα ρολόγια όμως είναι πιο φτηνό να αλλάξουν. Μακάρι να αλλάξουμε και τα ρολόγια. Μακάρι να καταφέρουμε να αλλάξουμε και να έχουμε και τηλεμετρήσεις που είπαμε για την έξυπνη υπόγεια, να παρακολουθούμε και να μην χρειάζεται να πηγαίνεις κάθε μια-δυο φορές το χρόνο να ελέγχεις. Θα πρέπει να κάνεις ταυτόχρονα μετά τις αλλαγές όλες εκείνες τις επιλογές και να τις προωθήσεις άμεσα στην κατασκευή μικρών και μεγάλων δεξαμενών, όπως προαναφέραμε ήδη. Η μεγάλη τομή όμως είναι το φράγμα στο Κυπαρίσι. Δεν είναι το φράγμα των Δαφνών ή το φράγμα του Λαδούκου, που ακόμα και αυτό των λίγων εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών δεν μπορέσαμε να κάνουμε εδώ και κάποια χρόνια. Ενώ υπήρχαν και τα χρήματα, ενώ υπάρχει μελέτη. Εδώ μιλάμε για ένα οραματικό σχέδιο που θα μας δώσει στα 150 μέτρα ύψος, υψόμετρο, φυσική ροή, άρα φτηνό νερό τεραστίων ποσοτήτων που θα μας σώσει και από πλημμυρικά φαινόμενα και είναι και ζητήματα πολιτικής προστασίας που είπε ο αγαπητός Μανώλης. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το κάνουμε σημαία, θα πρέπει να πείσουμε την τοπική κοινωνία να μπούμε στη συζήτηση, γιατί έτσι θα έχουμε όλες τις περιοχές αυτές αρδευόμενες και το Ηράκλειο θα λύσει άπαξ το πρόβλημα της διψιδρίας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε τα ζητήματα του Αλμυρού. Ο συγχωρεμένος, ο αείμνηστος, ο καθηγητής μου στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ο κύριος Μονόπολης, είχε βάλει το ζήτημα της υδρομαστευτικής στο ΑΣ, όπου θα μας έδινε σχετικά οικονομικά άρσης ποιότητας νερό, χωρίς αφαλατώσεις, χωρίς οτιδήποτε. Επίσης ήταν κάτι το οποίο μπήκε στο σιρτάρι και το ψάχνουμε να βρούμε πού είναι παρκαρισμένο και γιατί δεν το βγάζει κανείς. Πιστεύω και μπαίνουμε σε άλλες λύσεις. Όπως είναι αυτή της αφαλάτωσης, στην οποία εγώ είμαι αντίθετος, θέλω να το ξεκαθαρίσω, και ενεργοβόρο και κοστοβόρο. Μάλιστα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς, ενώ μπορούμε να έχουμε την α ή β λύση εύκολα τεχνικά και θα μου δώσει άρσης ποιότητας νερό, μπαίνω στην αναζήτηση άλλων λύσεων, οι οποίες και περιβαλλοντικά επιζήμιες είναι και κοστοβόρες είναι. Ταυτόχρονα, το τελευταίο, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όταν μιλάμε για νερό, είναι αυτό το οποίο λέμε για όλα τα θέματα, αλλά πρέπει να το λέμε. Το ζήτημα της παιδείας και της εκπαίδευσης, της διαχείρισης από όλους μας. Δεν είναι ένα αγαθό που υπάρχει, είναι ένα επάρκεια και το οποίο υπάρχει άπειρο κτλ. Χάνεται σιγά σιγά, κάποιες περιοχές πλήττονται βάναυσα αυτή τη στιγμή και πόλεμοι γίνονται για το νερό. Εμείς θα πρέπει να μπούμε λοιπόν σε μια διαδικασία να σεβαστούμε αυτό το μέσο και ειδικά σε περιόδους όπως τα προηγούμενα 2-3 χρόνια που είχαμε έντονη λειψιδρία, όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε αυτό το φαινόμενο της αντιμετώπισης και νομίζω με μια τέτοια πολυεπίπεδη προσέγγιση, κάνοντας αυτά τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε και τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα της καλής και χρηστής διαχείρισης του νερού σε επίπεδο Κρήτης, γιατί θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό το ζήτημα. Θα λύσουμε το πρόβλημα. Από Χανιά έως Άγιο Νικόλαο θα πρέπει να δούμε το θέμα. Κοινή διαχείριση. Κοινή διαχείριση. Γιατί η Κρήτη έχει νερό. Μεγαλόπνο, κύριε Σταρίδα. Αυτό είναι μα έτσι είναι το φράγμα όπως ελέμει. Είναι έργο ενιαίας διαχείρισης του εντατικού δυναμικού και ξεκίνησε από την Ανατολική Κρήτη ένας Χανιώτης. Ένας μεγάλος μηχανικός. Λοιπόν, ο αείμνηστος Παυλάκης. Και αυτά τα ζητήματα είναι τα οραματικά που κάνουν το Ηράκλειο Μητρόπολη και την περιφέρεια Κρήτης μια σπουδαία και σημαντική περιφέρεια. Κύριε Σταρίδα, το ίδιο θέμα πρέπει να... Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται γύρω στα μέσω Αλμυρού γύρω στα 150 εκατομμύρια κυβικά νερό από τα υπόγεια νερά του Ψιλουρίτη, τα οποία μένουν εντελώς ανεκμετάλλευτα και μιλάμε για αφαλάτωσεις, για αφαλατώσεις και μιλάμε για χίλια άλλα πράγματα. Και δεν έχει γίνει καμία, ενώ υπάρχουν μελέτες αξιοποίησης των νερών, έχουν μπει σε σερτάρια και, και μιλάμε για άλλες πανάκριβες λύσεις. Επίσης, αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο έχει ανάγκη, ο Πέτρος είπε 18 εκατομμύρια κυβικά. Εγώ, σε συνάντηση με την ΔΕΙΑΗ, έχω
καταγράψει σύμφωνα με εκείνους 20 εκατομμύρια κυβικά νερό. Άρα χάνονται τα μισά πάλι όμως, Χάνονται πάρα, χάνονται τεράστια ποσότητα νερού από, όπως συμφωνώ σε αυτό, από το παλαιό δίκτυο ίδρυυσης και επίσης και η ποιότητα του νερού. Καλά, ας αφήσουμε την ποιότητα του νερού, είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο αυτό, που γνωρίζουμε πολύ καλά και το έχω δει και εγώ προσωπικά μέσα από τις ανασκαφικές έρευνες που έχω κάνει, έχω συναντήσει αμέτρητους αγωγούς ίδρυυσης, ότι χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά σημεία ακόμα οι σωλήνες, οι σωληνώσεις στις περιόδους της Οθωμανικής κυριαρχίας. Κύριοι, λοιπόν, με ματήσεις οι οποίες μονίμως σπάνε και τα νερά διαραίουν, διαχέονται και χάνονται. Λοιπόν, είναι εκ των όνων κάνευ η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος, μάλιστα, των παράνομων συνδέσεων. Σωστά. Έτσι. Και των χαλασμένων ρολογιών. Των χαλασμένων ρολογιών. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προοπτική για να προσθεθούν γύρω στα 20.000 νέα ρολόγια καταμέτρησης. Δεν ξέρω αν και πότε θα γίνει, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Όταν θα είστε δήμαρχος. Δεν το συζητάμε, η κατάσταση είναι απαράδεκτη με το νερό. Και να πω και κάτι το οποίο έχει σχέση. Αυτή η κλιματική αλλαγή την οποία αρχίζουμε και βιώνουμε πλέον όλοι μας, έτσι, θα έχει επιπτώσεις. Μην νομίζουμε ότι επειδή γέμισε φέτος το φράγμα, όπως λέμε, έτσι, ότι λύθηκε το πρόβλημα. Καθόλου. Με τίποτα δεν λύθηκε και αυτό, τέλος πάντων, για το πράσινο που ήθελα να το συνδέσω, ας πούμε ότι θα δούμε. Αν προλάβουμε και αν δεν προλάβουμε. Για να φτάσουμε στον επίλογο. Από όλο αυτό που, από όλη την κουβέντα που έγινε, έχω κρατήσει ένα πράγμα. Του νερού. Ότι μόλις. Την κουβέντα συνολικά. Συνολικά. Ότι την επόμενη μέρα των εκλογών που θα είμαστε δημοτική αρχή και θα αναλάβουμε το Δήμο, θα κάνω ένα πράγμα. Θα ανοίξουμε όλα τα συρτάρια. Είναι γεμάτα μελέτες. Υπάρχουν σκελετοί. Σκελετοί, έτσι δεν λέμε στην Τουντουλάπα. Λέμε σκελετούς, έτσι δεν λέμε. Κάποιοι μπορεί να έχουν σκελετούς. Εγώ τώρα μιλάω για τις μελέτες. Θα τρομοκρατήσετε κάποιους. Μην αρχίσω εγώ να μιλάω για σκελετούς. Είναι σχήμα λόγου, λέει. Σκελετήσα τα ντουλάπια. Ότι είναι γεμάτες μελέτες οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί και αλήθεια γιατί. Γι' αυτό θέλαμε απόψε να είναι οι άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει το Δήμο αρκετά χρόνια ή υπηρετούν τώρα για να μας πούν για ποιο λόγο ακριβώς δεν έχουν υλοποιηθεί. Ελπίζουμε να το κάνουμε αργότερα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα και όπως είπε και ο Πέτρος και η Ιλιάνα και ο κύριος Βασιλάκης, σε σχέση με το νερό που χάνεται, που είναι το 50% από το νερό που ξεκινά από την πηγή και μόνο το 50% τιμολογείται. Άρα λοιπόν επιβάλλεται ο συγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων και η αλλαγή της κατάστασης και τα υποστηρικτικά άλλα έργα που επιβάλλεται να γίνουν για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά και σωστό τρόπο ίδρευσης και άρδευσης όμως. Σωστά. Και ποιοτικού βεβαίως νερού και για την ίδρυυση και για την άρδευση. Και παράλληλα, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αφού υπάρχουν οι μελέτες, ούτως ώστε να γίνουν έργα για την ταμείευση του νερού και όλα τα άλλα υποστηρικτικά έργα που χρειάζονται να γίνουν για να μπορέσει το νερό να φτάσει εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Επιμένω ότι την πρώτη μέρα ανοίγουμε συρτάρια. Βγάζουμε μελέτες και κάνουμε δουλειά. Νίκο, λοιπόν, για το κλείσιμο. Επειδή μας πιέζει τώρα ο τηλεοπτικός χρόνος, θα ήθελα ο κάθε ένας υποψήφιος να στείλει ένα μήνυμα 2 λεπτών για ποιο λόγο ο Δημότης Ηρακλείου να τον στηρίξει. Για ποιο λόγο να ψηφίσει το συνδυασμό του. Κύριε Βασιλάκη, πρώτος είστε εσείς. Κύριε Κοσμαδάκη, ευχαριστώ. Η Ηράκλεια Πρωτοβουλία, όπως είπαμε πριν, συμπληρώνει αυτές τις μέρες 25 χρόνια ζωής. Έχει επί 25 χρόνια μελετήσει τα προβλήματα της πόλης. Κάθε εβδομάδα συνεδριάζουμε μία φορά τουλάχιστον στην Συντονιστική Επιτροπή. Έχουμε δείξει ότι ξέρουμε να κάνουμε αντιπολίτευση αντικειμενική, χωρίς υπερβολές και με προτάσεις, ότι μπορούμε να συμμετέχουμε στην Δημοτική Αρχή παραγωγικά. Λέω, Μαμουλάκης,
Φτάνει αυτό να το πω. Αλλά και πάρα πολλοί άλλοι, άλλα μέλη της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας. Θέλω να πω ότι στο πολιτιστικό κέντρο πολλοί εξ ημών βοήθησαν, εργάστηκαν για την υλοποίησή του, που είναι ένα από τα στοιχεία του Ηρακλείου που ονειρευόμαστε. Αλλάζει τα δεδομένα στο Ηράκλειο. Και έχουμε δείξει ότι δεν είμαστε και προσκολλημένοι στις καρέκλες μας, δεδομένου ότι μείναμε και 4 χρόνια, 5 συνολικά, εκτός διαχείρισης. Εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά όχι εκτός Δήμου. Είμαστε παρόντες με προτάσεις και ιδέες και πολιτιστικές δράσεις. Επομένως, έχουμε τα εχέγγυα για να πούμε ότι αξίζομαι να είμαστε παρόντες στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με μια μεγάλη ομάδα. Είμαστε έτοιμοι και για την ανάληψη των καθηκόντων του Δήμου, αν το έχουμε την εμπειρία και τα στελέχη, αν το επιλέξουν οι συμπολίτες μας. Αλλά και συνεργασίες. Και είμαστε και έτοιμοι για συνεργασίες, συνενέσεις και έτοιμοι για να πάμε στην αντιπολίτευση. Σας ευχαριστούμε. Και όπου και να είμαστε, θα ψηφίζουμε αυτό που θεωρούμε σωστό και θα καταψηφίσουμε αυτό που θεωρείται λάθος και θα προτείνουμε τις προτάσεις μας, του προγράμματός μας για να τις υλοποιήσουμε από οποιαδήποτε θέση. Σύντομος όπως πάντα, κύριε Βασιλιά. Ακριβώς. Κύριε Πέτρο Νιωτάκη, γιατί ο Δημότης Ηρακλείου να στηρίξει σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου Άμεση Δημοκρατία? Εμείς αλλάζουμε την ατζέντα. Φέρνουμε κάποιες νέες, αν θέλετε, διαδικασίες και κάποιους νέους όρους και γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν κάνουμε μια απλή δημοτική παράταξη, αλλά ένα μορφωτικό κίνημα, το οποίο απευθύνεται στα μέλη μας, στους φίλους παράταξης, αλλά και σε όλους τους πολίτες. Και βάζουμε τα ζητήματα παιδείας και όλες μας οι προτάσεις είναι συμβολικές και κρύβουν ισχυρότητα τους συμβολισμούς. Μιλάμε για συμμετοχικές διαδικασίες, για δημοψηφίσματα, για τοπική διαβούλευση, για δημοκρατικό δομημένο διάλογο και μιλάμε για συνενέσεις, μιλάμε για συναπόφαση, μιλάμε ότι είμαστε συνεταίροι και όλοι. Απόψεις το είδατε. Είδατε ένα επίπεδο διαλόγου που διαμορφώθηκε σήμερα στο τραπέζι. Βλέπετε τι επίπεδο σύνθεσης μπορεί να υπάρχει όταν μιλάμε για την ουσία, όχι για τις καρέκλες, για την ουσία, για τα ζητήματα και για την ιεράρχηση. Την ιεράρχηση που πρέπει να μας την κάνει ο λαός. Πρέπει να μπούμε στην κουβέντα με τον πολίτη. Πρέπει να πάμε στη διαβούλευση. Πρέπει να είμαστε σε ένα διαρκή απολογισμό. Πρέπει να είμαστε στα χωριά. Εμείς αλλάζουμε την ατζέντα και λέμε πρώτα ο οικισμός και το είπαμε και 4. Πρώτα η γειτονιά, η ξεχασμένη, τα Καμίνια, τα Δειλινά, το Κυπαρίσι, το Καλού. Οι πατέλες, η φορτέτσα, ο Πόρος, η Χρυσοπηγή. Να πάμε εκεί που πραγματικά τους έχουμε ξεχάσει και μαζί μας έχουν ξεχάσει και θεοί και άνθρωποι. Μην ξεχάσετε τα Καμίνια, μπορεί να σας ψηφίσουν. Και τα Καμίνια, όλες τις περιοχές, μα θα σας πω και η Θέρσος και ο Μασταμπάς. Έτσι, μπράβο. Στην Παναγίτσα θέλουμε ένα κυκλικό κόμβο εκεί και η Ατλαντίδος ένας κεντρικός δρόμος και δεν έχουν πεζοδρόμο να περπατήσουμε. Θέλει η γυναίκα να κατέβει το παιδάκι με το καροτσάκι και είμαστε η μόνη πόλη που δεν μπορείς να κατέβεις, κύριε Χιντηράκη. Αδιανόητα πράγματα το 2019. Παιδική χαρά δεν είναι. Παιδικές χαρές. Δεν έχουμε βρεφονιπιακούς σταθμούς, δεν έχουμε παιδικούς σταθμούς. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα κάτσουμε και να τα βάλουμε μπροστά. Και προσέξτε, έχουμε χρήματα να τα κάνουμε. Τα έργα γίνονται πλέον με εκπτώσεις μεγάλες και είναι και ένα ζήτημα αυτό, αλλά μην το ανοίξουμε τώρα. Τεράστιες εκπτώσεις. Μπορούμε να τα κάνουμε και να φέρουμε το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτές τις διαδικασίες, όμως προτείνουμε και είναι συνθετικές, συνενετικές και διαλόγου διαδικασίες, συνεχής λογοδοσίας. Να ξεκινάς από το καφενείο, να είσαι στη γειτονιά και στο χωριό, να ακούσεις τον πολίτη και να απολογείσαι διαρκώς. Γιατί ο πολίτης θέλει να σε βλέπει και να είσαι εκεί. Και να κάνεις αντιδήμαρχο είτε αγροτική ανάπτυξη, να τον πούμε, που να έχει όμως δυνατότητες. Όχι να έχεις τον τίτλο και να έχεις ένα υπάλληλο. Η αγροτική ανάπτυξη έχει ένα υπάλληλο, ένα προϊστάμενο, ένα γραμματέα, ένα κλητήρα, το ίδιο, όλα τα άτομα. Ένα άτομο για όλες τις θέσεις. Να τον κάνουμε αντιδήμαρχο και να έχει μηχανήματα εκεί. Να έχει τον προφήτη Λία τον γκρέιντερ και να πηγαίνει να ανοίξει, όχι τον γκρέιντερ να έρχεται μετά από ένα μήνα και να ξεκινάει, ας πούμε, στις 8 το πρωί και στις 11 να πρέπει να γυρίσει πίσω. Να μπορεί να κάνει τις σημαντοστρώσεις που πρέπει και όχι να παρακαλά τον αντιδήμαρχο, να κάνει ο ίδιος ο αντιδήμαρχος της ενδοχώρας. Να τον πούμε αντιδήμαρχο της ενδοχώρας που θα φτιάξει τους δρόμους στα χωριά. Κατανοητό. Και να δώσει πνοή με ομάδες παραγωγών και να φτιάξουμε την τοπικότητα. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, κύριε Χιντηράκη, η τοπικότητα είναι η απάντηση. Αλλά αυτό θα το κάνουν οι νέοι άνθρωποι που επιστρέψουν στα χωριά και θα φτιάξουν μπράντες, θα φτιάξουν προϊόντα μέσα από ομάδες παραγωγών για να τα προωθήσουν στις διεθνείς αγορές. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Σταρίδα. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Έχω μάθει από τα συνέδρια να κρατάω χρόνο και να είμαι πολύ λακωνική. Οπότε θα απαντήσω με μια φράση.
Η ενελεγή επιθυμεί και θα παλέψει για μια πόλη που θα δίνει προτεραιότητα στην περιφέρεια, θα είναι πράσινη, θα είναι ελκυστική, θα έχει όλες τις απαραίτητες υποδομές που είναι αυτές που πρέπει να προηγούνται των μεγαλεπίβολων έργων, διότι τι να το κάνεις το μεγαλεπίβολο έργο όταν η πόλη είναι σε κατάσταση εγκατάλειψης, σε δρόμους, σε σκουπίδια, σε καθαριότητα, σε έλλειψη πρασίνου. Πράσινη, ελκυστική και φιλόξενη για τους κατοίκους, για τις συνθήκες διαβίωσης, για τους επισκέπτες, τόπιους και ξένους. Και αυτό που ήθελα να πω, αν καταφέρουμε ως Δημοτική Αρχή να φυτέψουμε 500.000 δέντρα στην πόλη του Ηρακλείου και να την έχουμε καθαρή και δεν είναι τόσο υπερβολικό όσο ακούγεται, είναι στόχος, ώστε πλέον να πάψει η αεροφωτογραφία του Ηρακλείου να είναι μια έρημος πολυκατοικία. 500.000 είπατε φυτά να φυτέψετε. Ναι. Στην Λεωφόρο Κνωσού. Όχι, μιλάω για την περιφέρεια. Στην Λεωφόρο Κνωσού, στο διάσημο το Μεσαίο, έχουν τα μισά τώρα και 5 χρόνια εξεραθεί. Και εσείς μου μιλάτε για 500.000 φυτέψεις. Ναι. 150 φυτά έπρεπε να βάλουν και είναι ξεραμένα όλα. Εγώ σας μιλάω. Έχετε πάει στην Κνωσού να είστε. Σας μιλάω σε συνάρτηση ολόξερα. Με το τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει και τι επιδιώκουμε να γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στη τελευταία καλεσμένη μας. Κυρία Σχιναράκη, το Ηράκλειο να αξίζει. Αξίζει την ψήφο του παλιού και νέου ψηφοφόρου. Καταρχήν θεωρώ την αυτοδιοίκηση τον πιο σημαντικό θεσμό στη διοικητική δομή της χώρας. Ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο της κρίσης είναι ο θεσμός εκείνος που είναι το αποκούμπι, θα έλεγα, των πολιτών. Και πρέπει να το αποδείξει. Εμείς στη διαδρομή μας έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε, θέλουμε, αγαπούμε τον τόπο μας και μπορούμε να δουλέψουμε με αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα και ήθος. Αυτό είναι βασικό για να μπορέσουμε πραγματικά να πάμε τον τόπο μας μπροστά και ο πολίτης να νιώθει ότι κάθε στιγμή στα θέματα του είμαστε δίπλα του και στα προβλήματα του είμαστε πάλι δίπλα του. Μάλιστα. Νίκο, θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής. Εγώ τουλάχιστον ναι, ναι. Εγώ δεν ξέρω, οι τηλεθεατές μας απόψε διεπίστωσαν ότι εδώ στο πάνελ αυτό επικράτησε ένας πολιτικός πολιτισμός. Είδα ότι μπορεί να υπάρξουν συνενέσεις σε πάρα πολλά θέματα τα οποία παλαιότερα ήταν ταμπού. Και γι' αυτό και μόνο το λόγο ότι απόψε οι τηλεθεατές μας, όσοι μας είδαν, πιστεύω μας είδαν πολλοί. Και γιατί οι εντάσεις πολλές φορές είναι και αρνητικές. Παλιά λέγανε ότι άφησε τους να τσακώνονται, λέγανε στη τηλεόραση, για να κάνουμε τηλεθέαση. Βαρέθηκε ο κόσμος. Και θέλει να ακούει λίγο. Ελπίζω απόψε να μας άκουσαν πολλοί. Για να δούνε ότι υπάρχει μέλλον σε αυτό το πράγμα, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον όμορφο δήμο που λέγεται Ηράκλειο. Συμβάλλουν βέβαια τα μέγιστα και οι μαέστροι σε μια συζήτηση με επίπεδο, έτσι. Και το πετύχατε απόλυτα. Λέει, ο παλιός είναι ωραίος, ο παλιός είναι, πώς το έπρεπε, αλλά ο νέος είναι ωραίος. Ο παλιός είναι ωραίος, λοιπόν, εγώ πάντως... Ναι, ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Όπως και να το είπα, καταλάβατε θέλω να πω. Εγώ πάντως, Γιώργο, κρατάω ότι κάναμε όντως μια πάρα πολύ όμορφη παραγωγική συζήτηση. Είχαμε σοβαρούς καλεσμένους, υπήρχε αυτό το πολιτικό ήθος, το οποίο πρέπει να αρμόσει η τοπική αυτοδιοίκηση, αφού είναι η κατώτερη βαθμίδα της διοικητικής δομής και η πιο σημαντική, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται όλο αυτό το κομμάτι που λέμε πολιτικό σύστημα. Να ευχαριστήσω εγώ και τους 4 καλεσμένους που ήρθατε απόψε σήμερα εδώ, έτσι, τρίτη βράδυ, Απριλιάτικο, μεγάλη Τρίτη σήμερα. Να πω ένα χρόνια πολλά στο Πάσχα που κοντοζυγώνει στους τηλεθεατές μας. Ναι, γιατί μπορεί να μην κάνουμε λίγο το Πάσχα. Ακριβώς. Και καλό βράδυ από μένα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Βασιλάκη, την κυρία Σκυναράκη, την κυρία Σταρίδα και τον κύριο Γινετάκη και να τους ευχηθώ καλό κουράγιο. Καλή δημοσιογραφία. Καλή ανάσταση σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για τη φιλόξενη ατμόσφαιρα του καναλιού. Κύριε Βασιλάκη, μας συγχωρείτε για το κάθισμα που χαμήλωσε, έτσι. Αν επιτρέπετε, κύριε Χιντιράκη, μέσα σε αυτό το ωραίο κλίμα που κλείσαμε, να πω και με αφορμή ένα σχόλιο που έκανε ο κύριος Χιναράκη, να καταφέρουμε να κάτσουμε και οι 10 υποψήφοι. Και θα έκανα και μια πρόταση μέσα στο πολιτιστικό, στο νέο πολιτιστικό, και να έχετε εσείς τη διεύθυνση με 3 δημοσιογράφους να μας ανακρίνουν και τους 10. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Να μην πάμε σε συζητήσεις των 4. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε ένα διάλογο, σε ένα debate. Δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που διαχειρίστηκαν τα δημόσια πράγματα, τα αυτοδιοικητικά πράγματα στην πόλη μας
και να μην είναι μαζί μας. Δεν διαφωνώ καθόλου. Σεβασμός στους πολίτες. Θα σας έλεγα ότι υπάρχει βέβαια ένα τεχνικό πρόβλημα, ότι φανταστείτε 10 ανθρώπους να προσπαθούν να συντονιστούν. Το πολιτιστικό κέντρο προσφέρεται, το επιμελητήριο προσφέρεται, νομίζω υπάρχουν χώροι για τέτοιες κουβέντες. Debate με ένα λεπτό, απάντησε 1,5 λεπτό στον καθένα, να φανούν. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.